Εδώ είμαστε, ξεκινάμε. Πάω 24 από τώρα μέχρι και τις 2. Πού είναι ο άλλος ο γκρόμπαρι? Ο άλλος, σάπος και που είναι εδώ. Έξαλλος Άκης Ακυσλόγλου. Ήρθε φορτωμένος, ήρθε σχεδόν έτσι εκνευρισμένος με ό,τι ακούστηκε και στην προηγούμενη εκπομπή με τον φίλο του ΠΑΟΚ, ο οποίος πήρε τηλέφωνο και εξέφρασε μία άποψη για το χθεσινό σκηνικό στον αγώνα μπάσκετ και το ότι δεν του άρεσε αυτό το πράγμα, το οποίο το κλίμα που επικρατούσε την ώρα του παιχνιδιού, με βάση το ότι δεν δημιουργήθηκαν συνθήκες έδρας υπέρ του ΠΑΟΚ. Εκεί εστίασε, δεν υπήρχε πίεση στον αντίπαλο, στο διαιτή κτλ. Και εξέφρασε την άποψη ότι δεν του άρεσε και ότι μάλιστα αποχώρησε από το γήπεδο. Έξαλλος Άκης Ακυσλόγλου μπήκε μέσα ξαναμένος. Ακούγεσαι, Άκη, έχεις μικρόφωνο, μπορείς να επιχειρηματολογήσεις. Διαφώνησα με τον άνθρωπο, ρε, εσύ. Άμα είναι και μπασκετικός και πηγαίνει συχνά και είναι και από αυτούς τους 400 που στηρίζουν, γιατί την είπε στους άλλους. Αυτό που ήρθαν δεν άστομα, άστομα, δεύτερη μοίρα αυτό. Ναι, μα με ενόχλησε ότι χάνεται το DNA ΠΑΟΚ σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, έχετε αντιληφθεί ότι ΠΑΟΚ είναι η αφήγηση. Δεν είναι το γεγονός το αθλητικό. Άμα θέλετε να κερδάτε, να πάτε να γίνετε Ολυμπιακός για να κερδάτε. Το χθεσινό ματς ήτανε καταρχήν σε έναν θεσμό που δεν είναι κάτι τρομερό. Εμένα μου αρέσει να κερδίζω. Ναι, ρε φίλε, και εμένα μου αρέσει. Όποτε μπαίνω στο κήπεδο θέλω να κερδίζω. Δεν το έχεις δει όταν πάμε και παίζουμε τα Σάββατα εμείς. Σε οποιοδήποτε πλαίσιο. Μα ναι, ρε φίλε, πηγαίνουμε και με το κουμπάρο σου. Παίζεις και πλακώνεσαι στο ξύλο. Ναι, θες να κερδίσεις. Αλλά πρέπει να πιάνεις και το νόημα. Ποιο ήταν το χθεσινό το νόημα? Ότι έχει αθόρυβο το κινητό, έχει ανακαλυφθεί. Έχει αθόρυβο και δεν το έχεις ανακαλύψει, αλλά. Το νόημα του χθεσινού αγώνα είναι ότι 27 χρόνια μετά, ναι, πιτσιρίκια ήμασταν, κοντά μπατελόνια φορούσαμε, παίζουμε ξανά με μια ομάδα με την οποία είμαστε αδερφοποιημένοι και μας δένουν πράγματα. Και μάλιστα σε όλα αυτά τα χρόνια που μεσολάβησαν, συνέβησαν γεγονότα. Και στη Σερβία διαλύθηκε η Ιουγκοσλαβία, έγινε η Σερβία, τη βομβάρδισαν, αφού μετά τελειώσαμε τον εμφύλιο, τη βομβάρδισαν οι Αμερικάνοι. Είναι μια χώρα σε μια ιδιαίτερη. Ποιος τα αρνείται αυτά? Όχι, δεν τα αρνείται κανένας. Ναι. Λέμε ότι έχουμε εκεί κάποιους συγγενείς. Ναι. Γι' αυτό και έγινε και το φίλους, φιλικό. Φίλους, κολλητούς, αδερφούς. Γι' αυτό έγινε και το φιλικό. Και είπαμε τι είπαμε και ξεκινήσαμε να κάνουμε κάποιες. Τώρα, τις προάλλες, ναι, δεν έγινε το φιλικό. Και είπαμε τι φοβερά. Και στο επίσημο παιχνίδι, δηλαδή εκεί που. Μα στο επίσημο παιχνίδι. Πράγματα, το επίσημο παιχνίδι είναι κάτι αμήχανο. Θα υποστηρίξει την ομάδα θα την, σου θα κατά την το αντίπαλο. Θα την υποστηρίξει, ρε φίλε, άκου λίγο. Θα την υποστηρίξει. Δεν χρειάζεται να γιουχάρει ούτε να βρίσει. Δηλαδή στην Αμερική, στο NBA. Σε ποιο μάτσα, ακόμα και στον τελικό, ακούγεται βρίσιμο η γιούχα ή οτιδήποτε. Ακούγεται. Άλλη κουλτούρα. Ακούγεται. Θα την υποστηρίξεις. Ακούγεται. Θα το αντιμετωπίσεις αυτό το παιχνίδι σαν μια παγίδα κατά κάποιο τρόπο. Σαν κάτι το οποίο είναι άγευστο έτσι και αλλιώς, γιατί είναι αμήχανο. Και μάθε επιτέλους. Μα του είπε δεν του άρεσε, ρε παιδί μου. Μάθε, ναι, λέει, όχι, κάτσε, εκφράστηκε όμως. Ναι. Και είπε, αναγούλα, εμετός. Άσε, θα τα ακούσεις στην επανάληψη. Άσε, μην χαλάς τώρα. Για ασχολήσου με το. Ποιο ήταν το τηλέφωνο? Αναγούλα, λέει, εμετός, γύρισαν τα μυαλά μου. Λέει, ήθελα να φύγω. Όχι, ρε φίλε, δεν χαλάρωσε. Του άρεσε, ρε φίλε. Ναι, άλλο να πάρεις και να πει δεν μου άρεσε. Και εμένα δεν μου άρεσε. Δηλαδή, ξέρεις ποια είναι, δεν μου άρεσε. Δεν μου άρεσε που σαφώ. Γίνεται, άμα είναι να πάω να πιω κανένα καφέ. Για τον, γιατί έτσι κι αλλιώς. Ακούεις, για το ΠΑΟΚ Παρτιζάν λέμε, ρε παιδί μου. Και με αφορμή την τοποθέτηση ενός φίλου στην προηγούμενη εκπομπή. Αρκετοί ότι, έχουν λέει, το ίδιο. Αιδίασα, λέει, έφυγα, λέει. Το αιδίασα, μην το τονίζει. Αφού το είπε. Ήταν κατά. Ρε φίλε, παρασέρνες κι άλλους. Του σκηνικού αυτού την ώρα του παιχνιδιού. Το ότι δεν διαμορφώθηκε συνθήκη έδρας. Ωραία. Έτσι την πατήσαμε. Τι να κάνουμε. Ορίστε. Και στο Βελιγράδι, έτσι στο φιλικό παιχνίδι. Ναι. Εδώ, και έτσι θα είναι τώρα. Τώρα στον όταν θα πάμε. Εντάξει, θα δούμε, παιδιά. Μα σου λέω, η παγίδα δικιά μας ήταν που το πρώτο έγινε σε εμάς. Η παγίδα δικιά μας είναι ότι βαρέσαν 12 ελεύθερα τρίποντα χωρίς να μαρκάρει κανείς. Ποιος, μωρέ. Ποιος. Εκείνος στην αρχή που τα βάζαν όλα. Εντάξει. Και μετά. Έφυγα από το σπίτι. Ελαχίστως καλύτερη ομάδα από εμάς. Εντάξει. Σφύρος διαιτητής, τι ήθελε. Στο λέει από του κλάδου στην αρχή. Λέω δεν θα τα αντέξω όλη φορά αυτό. Δεν πιέστηκε ούτε ο διαιτητής. Ναι, έκανε ό,τι ήθελε, ό,τι να είναι σφύριζε. Υπέρ της Παρτιζάν. Άνα, μπράβο, και δεν είχε θέμα. Αυτό δεν του άρεσε. Δεν το άντεξε. Ναι, ρε φίλε, αλλά δεν το έθεσε έτσι. Το έθεσε σαν είμαστε πολύ καλοί-καλοί και την πατάμε. Δεν είναι έτσι. Παίζουμε με τα αδέρφια μας. Πρέπει να υπάρχει μια αναφορά.
Εντάξει, κοίτα, και τι είμαστε... να κάτσουμε τώρα, να κάνουμε να... Να τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά. Φιλικά παιχνίδια. Ότι είμαστε αγαθιάριδες. Αυτό είπα. Είναι ένα γεγονός. 100 χρόνια τώρα, ρε φίλε. Δηλαδή, από το πέρα κλουμπ ήρθαμε αγαθιάριδες. Δεν γίναμε εδώ. Ναι, είμαστε αγαθιάριδες και παραγωγικά πολλές φορές και καμιά φορά. Οπαδικά έχουμε άγνοια κινδύνου. Δηλαδή πάμε, ξέρω εγώ, 100 άτομα στο Καραϊσκάκι χωρίς αστυνομία. Η ιστορία γράφεται με αυτή τη λογική. Και χθες η ιστορία γράφτηκε. Ναι, αλλά άμα στράβουν εκείνη τη μέρα κάτι, μπορεί να γράφονταν ιστορία και ανάποδα. Ωραία. Ναι, έχουμε άγνοια κινδύνου και αγαθοσύνη. Αγαθοσύνη, ρε φίλε, γιατί να σου πω κάτι. Στη σύγχρονη ζωή που κάνουμε, στη σύγχρονη κοινωνία, άμα χάσει και αυτό ο άνθρωπος, αυτή την καλή προαίρεσή του, ρε παιδί μου, τότε τον πιάνουν και λίγο κότσο. Στη ζυγαριά. Άμα το χάσει αυτό, καταστραφήκαμε. Δεν θα είμαστε ΠΑΟΚ μετά. Θα είμαστε άλλες ομάδες. Εντάξει, μην υπερβάλλεις, γιατί θέλω τίτλους. Και με αγαθοσύνη τίτλους δεν πήρα ποτέ. Όχι, ρε φίλε, το Championship τώρα, ναι. Αυτό εδώ το Champions League. Δηλαδή. Ψηλιαστείτε. Το έχεις κατακτήσει 5-6 φορές και λες τώρα ας το πάρει κανένας άλλος. Γιατί θα το παίρναμε, θα το πάρουμε. Πες ότι την περνάς στην Παρτιζάν. Δεν είναι καν. Είναι ένα νερό. Παίζει για να κερδίσει, παίζει. Ένα νερόβραστο θεσμό. Δεν ήξεραν οι παίκτες μας ότι δεν πρέπει να κάνουν φάουλ στο τέλος. Άλλο αυτό. Άλλο αυτό. Αυτό να σου τη δώσει. Και όχι το ότι δημιουργήθηκε στις κερκίδες ένα καλό κλίμα. Γιατί αν δεν ήταν αυτή η συνθήκη, αυτοί οι 400 που λέτε θα ήσασταν. Πώς να το κάνουμε. Και ο κόσμος ήρθε γιατί ήθελε μια τέτοια σύνδεση. Εγώ καταρχήν δεν τρώω τον πρόλογο, γιατί τα είδα και τα παλικάρια αυτά της Παρτιζάν χθες όλη τη μέρα. Δεν τρώω τον πρόλογο ότι είμαστε αδέρφια σαν φίλαθλοι. Δηλαδή, όπως και με πολλούς παοξίδες, εγώ δεν είμαι αδερφός, γιατί δεν μ' αρέσουν όλα αυτά τα πράγματα που κάνουν. Είναι οργανωμένοι, είναι. Ωραία, ναι. Θέλω να σου πω, εγώ το βλέπω εκεί, όμως. Έρχονται εδώ μαζί σε δύσκολες στιγμές. Είναι. Πάρτι... Μεγάλο δέσιμο. Το βλέπω περισσότερο, ρε παιδί μου, σαν ότι αυτή η ομάδα που λέγεται ΠΑΟΚ έχει καταφέρει και έχει ένα alter ego στην Ιουγκοσλαβία, στη Σερβία. Μ' αρέσει αυτό το πράγμα. Είναι ανάγκη τώρα να τσατιστώ και να χαλαστώ, επειδή χθες πήγε έτσι όπως πήγε νερόβραστο το παιχνίδι και υπήρχε μια μηχανία και τελικά το χάσαμε. Μισό λεπτό. Και τι έγινε. Και εγώ με τον Γκόλκα γνωριζόμαστε 42 χρόνια. Αλλά άμα μπούμε μέσα να παίξουμε τάβλη, σκάκι, χαρτιά, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, θα το φάω. Ναι, ναι. Έτσι είναι. Θα το φάω, θα να κερδίσω κι εγώ. Όχι. Είναι άλλο να θες την ώρα να κερδίσεις. Αυτό. Και άλλο είναι να του ρίξεις και ένα μπουνίδι. Όχι. Ουσιαστικά όχι, αυτό έλεγα. Μην το πας εκεί. Πάνω στη φάση θα το φάει. Μην το πας εκεί στη βία. Σε αθλητικά πλαίσια μιλάμε. Ναι, τελευταία φορά παίξαμε μπάσκετ στην Τούμπα η παρέα. Πήγαμε να παίξουμε ξύλο κανονικά. Χωρίσαμε τους δύο. Οι μεγαλύτερες παρεξηγήσεις σε τέτοια παιχνίδια γίνονται. Κολλητοί, οι δύο που πήγαν να μαλώσουν γνωρίζονται από 3 ετών. Ωραία. Ναι. Εγώ θέλω να πω ότι το χθεσινό μην το εκλαμβάνετε σαν ένα κανονικό παιχνίδι. Εγώ μόλις έμαθα την κλήρωση λέω πάει, αποκλειστήκαμε. Γιατί είμαστε αγαθοί, γιατί έτσι θα το βλέπαμε. Νομίζεις. Το μάτς. Και γιατί είναι λίγο καλύτερη ομάδα αυτή. Τσόχλα έχεις. Μπορεί να περάσουμε εκεί, ρε φίλε. Μετά τι θα πει ο άλλος. Άμα πας εκεί και κερδίσεις με 10 πόντους, τι θα πει ο άλλος. Αφού και οι Παρτιζάν το ίδιο θα κάνουν, όπως κάναμε εμείς. Λες εσύ. Δεν θα το και λέει στον αέρα ο ακροατής αυτός. Δεν θα το κάνουμε, λέει, γιατί είναι Ιουγκοσλάβοι αυτοί. Ρε φίλε, αυτό το στερεότυπο. Δηλαδή, οι άλλοι είναι Ιουγκοσλάβοι, οι άλλοι είναι. Εσύ λες ότι στο 68-68, στο 39 του αγώνα εκτελεί βολές ο Τσόχλας. Ναι, ρε, αλλού η Κερκίνα δεν θα παρακολουθεί καν. Δεν την ενδιαφέρει το παιχνίδι. Καλά. Εδώ θα είμαστε. Δεν την ενδιαφέρει η πρόκριση. Σιγά την πρόκριση, λες και δεν ξέρουν εκεί οι Σέρβοι. Ναι. Τι σημαίνει αυτή η πρόκριση. Τι να σημαίνει. Στην επόμενη φάση θα χάσουν, αφού σαν και εμάς είναι. Τρακέρουνε, λέει, δεν μπορούν να κάνουν. Δεν είναι καμιά ομάδα που θα κερδίσει. Δεν είναι έτσι ο αθλητισμός. Παίζεις πάντα για να κερδίσεις. Απλά το χθεσινό δεν ήταν ο αθλητισμός. Δεν ήταν αυτό καθ' αυτό το θέαμα. Ήταν όλα τα άλλα που γίνανε. Και ήταν ωραία. Και ωραία, να σου πω και κάτι. Ωραία. Θέλω ρε σημεία στο τόσο να έρχονται και 1000 τουρίστες στη Θεσσαλονίκη να κάτσουν 2 μέρες. Γιατί ήρθανε, χθες έγινε χαμός. Ναι, δεν θέλω δηλαδή να θα έρθουν και τη Σάλκη. Δεν θέλω να επικρατεί αυτό το. Έπρεπε να τους γιουχάρουμε. Γιατί πάω και είσαι. Δεν μπορώ να τα βλέπω εγώ αυτά. Όταν παίζεις με ένα τόσο αδελφικό σωματείο, εγώ νομίζω τελικά μόνο η Παρτιζάν είναι. Γιατί ούτε και με την Μπεσίκτας έχουμε ιδιαίτερες σχέσεις. Απλά λέμε εμείς ότι στην Τουρκία είμαστε Μπεσίκτας. Μια ομάδα έχεις μόνο. Που είναι το alter ego. Τα προϊόντα στην μπουτίκ. 50% μου σου είπα ότι είμαι ΠΑΟΚ. Παιδί μου, εγώ πήρα. Πήρα 140 ευρώ πράγματα και μου τα κρατήσανε 70. Μόνο και μόνο επειδή ήμουν Έλληνας και ΠΑΟΚ. Εχθές με τον Μπάμπη τον Τζιουμπάνογλου ήμασταν στην μπουτίκ. Το θυμάσαι. Τι. Σιγά μη σου έδωσαν εκτόσεις γιατί σου πάω. Ναι, ρε. Δεν είχε εκτόσεις αγόρι μου στις τιμές. Και είπε ο άλλος είσαι ΠΑΟΚ 50%. Δεν είναι αυτό. Χθες στην μπουτίκ, ξέρεις τι γινότανε του ΠΑΟΚ. Στο κέντρο.
με τον Μπάμπη τον Τσιγκομπάνογλου γελούσαμε. Άλλο αυτό. Εγώ λέω την ώρα του αγώνα. Αφού μας αγαπάνε και αυτοί και τους αγαπάμε. Το αγώνα, θα δίνεις... το χαλάσουμε αυτό το τους αγαπάμε και μας αγαπάνε για μια πρόκριση στο Champions League του μπάσκετ. Γιατί να το χαλάσεις. Γιατί πρέπει να το χαλάσεις. Αν προσπαθείς να κερδίσεις εκεί... με τον κάθε τρόπο που μα έχει ο καθένας. Να κατηγορήσει τους παίκτες ότι ήταν χαλαροί και δεν τα δώσαν όλα, ναι. Τους φιλάθλους. Δεν ήταν χαλαροί παίκτες. Για να πούμε τους χορηγούς, γιατί έχω ένα ενδιαφέρον χορηγό να παρουσιάσω. Αμάν. Λοιπόν, πρώτη ώρα εδώ στο ΠΑΟΚ 24. Γράφετε FM. Γράφετε κενό το μήνυμα στο 54526. Τι θα κάνει, ρε. Σήμερα βασικά είναι το πάρτι. Θα περάσει, λέει, από εκεί ο Ασλαμάν, να ξέρεις. Ντίνο, θα περάσει ο Ασλαμάν να φάει ένα μπέργκερ. Ωραία, να μπει στην κλήρωση. Ναι, φάει ένα χάμπουκερ σήμερα εκεί πέρα. Ωραία, μπαίνει στην κλήρωση για τα 4 εισιτήρια που θα γίνει το βράδυ. Για τους Dropkick Murphys. Και βέβαια θα γίνει και ένα πάρτι αφιέρωμα στην μπάντα, στην οποία αύριο θα γίνει μακελιό από ό,τι μαθαίνω. Μία από τις καλύτερες συναυλίες της Θεσσαλονίκης αυτή την περίοδο. Αλλά! Άκου τι ετοιμάζει κοντούζινα για τη μέρα των ερωτευμένων. Την ημέρα των ερωτευμένων, το θηλυκό που ξεσήκωσε. Πρέπει να έχω και Blackman τέτοιο με echo. Πρέπει να έχω echo. Έχουμε echo. Παίζρε λίγο. Έχουμε echo. Παίζρε. Ναι. Το θηλυκό που ξεσήκωσε τα πλήθη με τις τεράστιες επιτυχίες της. Ωραία. Με έστειλε μήνυμα και μου φύγε από πάνω. Περίμενε. Πάμε ξανά. Επιτυχίες της. Το απόλυτο σεξ σύμπολ, η μοναδική θεά του έρωτα, Λιλιάνα Χιώτη, στον Πειρατή, για ένα μοναδικό μουσικό χορευτικό... Όχι, μη στέλνεις μηνύματα, δεν χάνω τη σειρά! Τι μουσικό κλώνα. Ερωτικό σοου τι κλώνα. Που θα αφήσει άναδο μέχρι και τον Άγιο Βαλεντίνο. Αυτά θέλω, ρε φίλε. Την Τσικνοπέμπτη, 16 Φεβρουαρίου, από τη μία το μεσημέρι, ο Καρνάβαλος θα κάνει στάση Διογένους 17, για το παραδοσιακό. Εκπομπή έχουμε, δεν μπορείς να πας. Δύο θα πάω, ρε φίλε. Αφού λέει ότι από τη μία θα σε εκεί. Όχι, όχι. Τι λέει. Τέλος πάντων. Πες τι λέει. Πάρτι. Ναι. Τέλος πάντων, αυτά στο Πειρατή σήμερα το πάρτι. Προλαβαίνεις Ασλαμά να πάρεις το χάμπο και να πεις την κλήρωση. Πού να δίνεις το τριαντάρι τώρα για τους Dropkick Murphys. Αυτός είναι ο χορηγός που ήθελες να παρουσιάσεις. Ο χορηγός που ήθελες. Ναι, αφού μου στείλε μήνυμα οδύ στο promotion. Ναι. Και τα Burger & Shake είναι στην παρέα μας. Σήμερα έτσι μέχρι τις 6 το πακέτο αυτό, το lunch break, burger με οποιασδήποτε πατάτες και σπιτική λεμονάδα κοστίζει 5 ευρώ. Εσείς οι φοιτητές έχετε και αυτό το free πατάτες μέχρι τις 12 Φεβρουαρίου, ό,τι και αν πάρετε μέσα από το Burger & Shake, αρκεί να δείξετε το password ότι είστε φοιτητής. Και για όσους δουλεύετε εκεί δίπλα, 15% έκπτωση σε όλα τα προϊόντα του Burger & Shake που βρίσκεται στην Κούσκουρα. Και αναδομώ, οι ειδικές σας ανακαινήσεις. Δεν υπάρχει μεγάλος διαγωνισμός στο Facebook έως 21 Δευτέρου. Μπείτε σελίδα αναδομό στο Facebook στα ελληνικά και πάρτε μέρος για να κερδίσετε μια ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου αξίας 1.350 ευρώ. Αναδομό, pavloanakenis.gr και 2311-241-508. Για το θέμα το οποίο ξεκινήσαμε, γράφει. Το θέμα που ξεκινήσαμε, Δημήτρη μου, θέλω να μας ενημερώσεις πόσους πόντους έβαλε ο Χάτσελ. 50-80. Πόσους έβαλε, Δημήτρη? 120. Ποιος τον μίλησε τον Χάτσελ πριν το παιχνίδι? Εσύ. Εγώ. Εσύ δεν τρέπεσε λίγο, ρε. Δεν τρέπεσε. Ο Χάτσελ και ο Χάτσελ. Ποιος Χάτσελ με το φάρο, 4 φορές το είπε στον αέρα. 27 έγραψε το κοντέρ. Δεν ήταν το κρίσιμο το χθεσινό. Το άλλο είναι το κρίσιμο. Εκεί θα κρυφτεί. Κάτσε να δεις. Γράφει φίλος, ακριβώς επειδή είμαστε ΠΑΟΚ και έχει ο καθένας δικαίωμα να έχει τη γνώμη και να την εκφράζει. Το ότι μερίδα οπαδών μας έχουν καλές σχέσεις με τους Παρτιζάνους δεν σημαίνει ότι πρέπει ο κάθε ΠΑΟΞής να ακολουθεί σε αυτό. Λογικό είναι μερίδα οπαδών χθες να ξενέρωσε. Είναι μια άποψη για την αναμέτρηση όπου πραγματικά γράφτηκε ιστορία. Αυτό που συνέβη χθες δεν μπορεί να ξαναγίνει σε άλλο γήπεδο. Πραγματικά ήταν κάτι μοναδικό, κάτι ανεπανάληπτο. Φοβερές σκηνές, όλη αυτή η κατάσταση
όλη η εικόνα, έτσι ο παδί που ήταν μαζί, όλη η διαδικασία με τα συνθήματα τα οποία φώναζαν καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να ξαναγίνει. Γιατί αυτό λέω ότι γράφτηκε η ιστορία. Εγώ από εκεί και πέρα. Να ξεκαθαρίσω ότι εννοείται ότι σέβομαι τη γνώμη του καθενός. Διαφωνώ όχι με το να ξενερώσεις, με το να πεις δεν ήταν σωστό. Δεν έπρεπε να είμαστε έτσι σαν παοξίδες. Εκεί εγώ διαφωνώ. Εννοείται ότι δεν ενστερνίζονται όλοι την ελληνοσερβική ή την παοκοπαρτιζανική φιλία. Εντάξει, ο καθένας εννοείται. Έχει δικαίωμα να εκφράσει τη γνώμη του. Και εγώ είδα, σου λέω μερικές φάξεις. Δεν νομίζω ότι είναι αυτό το θέμα. Ποιο είναι το θέμα? Δεν βλέπω καμία διαφωνία για τη φιλία. Βλέπω διαφωνία για την ώρα του παιχνιδιού. Και για το ότι, ας πούμε, δεν υποστηρίχθηκε η ομάδα όσο θα έπρεπε. Και μέσα σε αυτά τα πλαίσια της υποστήριξης είναι και η πίεση στον αντίπαλο, είναι και η πίεση στο διαιτητή. Είναι όλα αυτά τα οποία ξέρουμε. Αυτό είναι το θέμα, δεν είναι όλα τα άλλα. Δεν διαφωνεί κανείς με τη φιλία, με τη σχέση κλπ. Θυμηθήκαμε λίγο. Αυτό. Την ώρα του αγώνα, το 40 λεπτό είναι το πρόβλημα. Σεβαστές όλες οι απόψεις. Ήταν πάρα πολύ ιδιαίτερο αυτό το χθεσινό. Πάρα πολύ. Βγήκαμε πάλι εκτός προγράμματος. Με την κάλτσα που έβγαλε το Χάτσερ MVP. Ωραία, πρέπει να πάμε τώρα στο διάλειμμα. Εγώ έκανα το κομμάτι μου με τον πειράτη. Μπορείτε να πείτε εσείς την. Είπαμε, Μπέργκεν, εσύ είπαμε, αναδομό, είπαμε, τα πάντα είπαμε. Και πάμε σε διάλειμμα για να επιστρέψουμε να μπούμε σε ροή, γιατί σήμερα έχουμε παιχνίδι. Ποδοσφαιρικό, πολύ σημαντικό, κρίνεται στόχος. Μία πρώτη πρωινή είδηση, την αναφέραμε και νωρίτερα, ότι δεν παίζει ο Αθανασιάδης, απορρίφθηκε η έφεση του ΠΑΟΚ. Το περίμεναν βεβαίως, ήταν δύσκολο να γίνει δεκτή. Εκτή σήμερα τρίτη ποινή αγωνιστικής, θα έχει δικαίωμα και πάλι να ξαναπαίξει την Κυριακή στο πρωτάθλημα. Και όλα αυτά με αφορμή την αποβολή του στο Αγρίνιο. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διάλειμμα για να ξεκινήσουμε με τα ποδοσφαιρικά και να πάρουμε όλα με τη σειρά. Κέρδισε και το βόλεϊ βεβαίως, συνεχίζει στο κύπελο. Κέρδισε όχι εύκολα τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης με 3-1 και θα παίξει σε δύο εβδομάδες με τον Παμβοχαϊκό για να διεκδικήσει πρόκριση στους 4 του θεσμού. Αυτή όλη η πολύ ωραία κατάσταση με τα συνεχόμενα παιχνίδια συνεχίζεται, όπως είναι φανταστικές, όχι επειδή ταλαιπωρείται κόσμος, είναι εντυπωσιακές αυτές οι εικόνες από την Τούμπα, από το πρωί, το τι συμβαίνει για να εξασφαλίσει ο κάθε ένας εισιτήρια για τον αγώνα ΠΑΟΚ Σάλκη. Πες μου σε παρακαλώ, πότε πήγε 1:50? Τι γίνεται? Κάποιος κλέβει την ώρα. Άντε πάλι. Κάποιος δεν παίρνει τον χρόνο. Τρόπες επικοινωνίας με γραπτά μηνύματα, γράφετε FM, αφήνετε και ενώ το μήνυμα στο 54526. Βεβαίως είναι και η ομάδα μας στο Facebook, ΠΑΟΚ 24 στο Λίμπερο 107,4. Και εκεί έχουμε αρκετά μηνύματα. Όπως του φίλου του Μανώλη που γράφει για ό,τι σχολιάζαμε νωρίτερα. Και ας πάμε στο Νίκο το Μοσχοβίτη για να μπούμε σιγά σιγά στο κλίμα, αφού το ξεκινήσαμε με μπάσκετ. Ας πάμε με μπάσκετ στην πρώτη ώρα και μετά να επιστρέψουμε στα ποδοσφαιρικά και στον αγώνα του ΠΑΟΚ με την Ξάνθη στο κύπελο, αλλά και σε ό,τι έχει συμβεί στην Τούμπα από το πρωί με τους όχι μόνο στην Τούμπα, και όπου αλλού διατίθεται εισιτήρια του αγώνα ΠΑΟΚ Σάλκη, γιατί είναι αρκετά τα σημεία πώλησης. Λοιπόν, Άκη, είναι, ναι, είναι φίλοι, είναι αδέλφια, αλλά εμείς πάνω απ' όλα είμαστε ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ θέλω να κερδίζει, να κάτσουμε όλοι μαζί. Ναι, είναι πολύ ωραίο, αλλά μέχρι εκεί. Δηλαδή, αν παίζουμε με τελικά Europa και χάναμε, θα πανηγυρίζαμε και δεν θα δείχναμε τη δύναμη της Τούμπας ώστε να βοηθήσουμε τον ΠΑΟΚ. Αναρωτιέται ένας φίλος για το θέμα το οποίο θέτουμε. Ένας άλλος φίλος κάνει παράπονο για το ότι πάντα μόλις ξεκινάει η εκπομπή έχουμε πρόβλημα με το ίντερνετ. Είναι καθαρά, φίλε, θέμα συμμετοχής Χριστών. Και Χριστών, ναι. Το τελευταίο διάστημα έχει αυξηθεί πάρα πολύ αυτό το ζήτημα και υπάρχουν έτσι προβλήματα διαδικτυακά. Λοιπόν, για τον Χάτσερ και τον Κόνιερ το διαβάσαμε. Θα τα πούμε και στο δεύτερο παιχνίδι. Αν είναι μόνο ο Χάτσερ το πρόβλημα, ο ΠΑΟΚ θα περάσει. Δεν μπορεί να αποκλειστεί από έναν παίχτη. Ας είναι ο Χάτσερ. Τι λες, Νίκο Μοσχοβίτη, καλό μεσημέρι. Χαίρετε, καλό μεσημέρι. Πώς θες τα πράγματα? Ωραία κουβέντα έχετε ανοίξει. Άντε ρε Φλόρε, ναι, και μετάδοση ήταν αυτή που έκανες. Και επειδή μπασκετ. Παίζαμε με φίλους, λίγο νεύρο δεν έβαλες. Το χάσαμε το μάτσο. Αλήθεια? Τι βέβαια. Ωραία κουβέντα άνοιξε. Ωραία είναι αυτή. Πάμε στο μπασκετικό κομμάτι πρώτα. Ναι. Πάμε στο μπασκετικό κομμάτι. Ο Ποπάοκ ήξερε το Χάτσερ. Ο Ποπάοκ ήξερε
το γρήγορο ρυθμό της Παρτιζάν δεν ανταπεξήλθε όσο καλύτερα θα έπρεπε σε αυτό το κομμάτι. Ο ΠΑΟΚ ήξερε ότι η Παρτιζάν είναι μια ομάδα που παίζει σκληρά στην αμυνά της και τα ρακέτες θα την κλείσει. Και ούτε αυτό κατάλαβε να το κατάφερε να το διαβάσει πολύ καλά. Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Μια Παρτιζάν που είχε δύο σημαντικές απουσίες χθες, έτσι. Ναι, ναι. Ο Βελίτσκοβιτς που έλειπε. Ο Βελίτσκοβιτς είναι ένας παίχτης που έχει πολύ μεγάλη εμπειρία. Είναι σίγουρο πιο έμπειρος του ρόστερ της Παρτιζάν μαζί με τον Χάτσερ. Και έλειπε και ο Αμερικανός ο Γκόρντον, ο οποίος δεν είναι τυχαίος παίχτης. Μπορεί να είναι στην ομάδα εδώ και περίπου 20 μέρες, αλλά είναι σημαντικός. Και είναι ουσιαστικά μαζί με τον Χάτσερ, ήρθε για να παίζει μαζί με τον Χάτσερ. Ή τέλος πάντων να μοιράζονται τη θέση εκεί στο 1-2. Νομίζω ότι το χθεσινό παιχνίδι είχε ανάλογη εικόνα του πρώτου ημιχρόνου ή τέλος πάντων μέχρι ένα σημείο του αγώνα με τον Άρη. Ανάλογη εικόνα μέχρι ένα σημείο του αγώνα με την Oldenburg. Ανάλογη εικόνα μέχρι ένα σημείο του αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ πάλι έμεινε πίσω και προσπαθούσε μετά με κλεφτοπόλεμο θα πω εγώ να φέρει το παιχνίδι εκεί που ήθελε. Το κατάφερε. Γιατί είχε το McFadden σε καλή μέρα, χθες ο Αμερικανός ήταν καλά και από ένα σημείο και μετά ο Σάιμπερτ, ο οποίος ήταν πολύ άστοχος, βρήκε ρυθμό έξω από την περιφέρεια και το παιχνίδι το έφερε εκεί που ήθελε. Αυτό με το McFadden είναι, εντάξει, είναι κορώνα γράμματα εντελώς. Δεν έχει λογική. Συμφωνώ. Δεν έχει ενσωματωθεί στην ομάδα αυτός ο παίχτης. Είναι μόνος του μια άλλη ομάδα. Χθες δεν ήταν μόνο 20 του πόντι, έδωσε και 4 assist. Στο σημείο, επειδή χθες ο Κόνιαρης βγήκε εκτός αγώνα από νωρίς. Δηλαδή νομίζω ότι σε μια-δυο καταστάσεις στην αρχή του αγώνα που ο Χάτσερ του έβαλε ένα-δυο σουτ, του έκλεισε και μια μπάλα και του έφυγε στο βιασμό, ο Κόνιαρης βγήκε εκτός αγώνα. Ο Τσόχλας δεν ήταν σε τόσο καλή μέρα. Ο Μιλιάνοβιτς έμπαινε πάλι για λίγα λεπτά, για κάποιες καταστάσεις σε άμυνα-επίθεση. Όσο ο McFadden είχε την μπάλα στα χέρια του, δηλαδή από το τέλος της δεύτερης περίοδου και κυρίως στην τρίτη περίοδο, ο ΠΑΟΚ είχε το καλό διάστημα του αγώνα. Σε κάποια φάση φυσικά ο Αμερικανός έπρεπε να πάει στον πάγκο, γιατί εντάξει δεν γινόταν να παίζει συνεχόμενα. Πήγε για 2-3 λεπτά για να πάρει ανάση και να επιστρέψει για το τέλος της περίοδου, το τέλος του αγώνα. Εκεί ήταν μαζί με τον Τσόχλα και εκεί πάλι στο τέλος τα δύο τρίποτα που έβαλε ήταν προσωπικά σουτ. Δηλαδή δεν ήταν σουτ που βγήκανε μέσα από δουλειά. Είναι σταθερά για τον ΠΑΟΚ. Είναι κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο. Δεν είναι. Είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί σε μια καλή μέρα να σου δώσει νίκες, τέλος πάντων να σου κρατήσει παιχνίδια εκεί που τα θέλεις, που χθες ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ λόγω του McFadden κράτησε το παιχνίδι ανοιχτό για τη ρεβάνς, αλλά και στην κακή του μέρα λίγα είναι τα πράγματα που μπορεί να βοηθήσει. Δηλαδή, κάνει την ομάδα δεν μπορεί να βοηθήσει. Για μένα χθες το μεγαλύτερο πρόβλημα του ΠΑΟΚ ήταν το στήθος ότι δεν μπορούσε να πλησιάσει τη ρακέτα της Παρτιζάν, δηλαδή δεν πήρε καθόλου παιχνίδι από τον Κλάντον, καθόλου όμως. Λίγες ήταν οι φορές που ο Χρυσικόπουλος κατάφερε να πλησιάσει το καλάθι και πήρε και πολύ λίγο παιχνίδι και από τον Μαργαρίτη. Μέσα από την άμυνά του, την προσπάθειά του, έκανε 16 κλεψίματα πάω χθες. Οδήγησε την Παρτιζάν σε 22 λάθη. Και μέσα από τον κλεφτοπόλεμο που έπαιξε ουσιαστικά στην τρίτη περίοδο που έτρεξε και καλύτερα, μείωσε τα δικά του λάθη και βρήκε και σούτ έξω από τα 75, γιατί δεν γίνεται παιδιά στο σύγχρονο μπάσκετ να μην βρίσκεις λύση έξω από το τρίποντο. Δηλαδή δεν μπορείς μόνο κοντά από το καλάθι να απειλείς τον αντίπαλο. Χθες η Παρτιζάν ήταν πάρα πολύ διαβασμένη σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή ο Κλάντον όταν έπαιρνε την μπάλα και γυρνούσε για να πλησιάσει, έπεφτε πάνω του σίγουρα δεύτερος και τρίτος παίκτης πολλές φορές. Έτσι. Και βέβαια υπάρχει αυτό το θέμα που λέει ο Σταύρος, το οποίο εντάξει, πλέον έχει καταντήσει μάστιγα. Έτσι. Υπάρχει ένα layup του Κλάντο στην αρχή, χαμένο. Υπάρχει ένα κάρφωμα του Πέινερς από το τρίποντο που μπορεί να βάλει την μπάλα στο παρκέ και να καρφώσει, κάνει βήματα. Ωραία, και υπάρχει μια φάση σε full κομβικό σημείο, 65-67 αν θυμάμαι καλά. Δεν δίνεται να φάω στο τσόχλο στον εφεδιασμό, βγαίνει δύο μέσα στο Μαργαρίτη και ο Μαργαρίτης κάνει το layup. Έτσι. Μιλάμε τώρα για παιχνίδι το οποίο παίζει ρόλο διαφορά, έτσι. Δηλαδή παίζει ρόλο ακόμα και ο ένας πόντος μπορεί να παίξει ρόλο. Αυτές δηλαδή είναι 2, 3, 4 φάσεις. Ο Χάτσερ έκανε το ίδιο πράγμα 12 φορές. 120 φάσεις είναι μέσα στη σεζόν. Εσύ λέω στο παιχνίδι μέσα. Ότι ο Χάτσερ κάνει το ίδιο πράγμα από δεξιά 12 φορές. Στη δεξιά του τρίπλα. Συμφωνώ. Νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά, επειδή ο Χάτσερ είναι και πάρα πολύ έμπειρος παίχτης, βλέποντας ότι ο Κλάντον είναι διαρκώς στο παρκέ, πήγαινε πάντα πάνω του. Επέλεγε πάντα να πηγαίνει στο pick and roll πάνω στον Κλάντον, ο οποίος πραγματικά στο τέλος θες περπατούσε, γιατί δεν είχε άλλη θανάση ο άνθρωπος, έπαιξε 35 λεπτά. Ναι, ναι. Έτσι. Αυτό γιατί συμβαίνει. Και έλεγε γίνεται, μην με βγάζεις, έλεγε κάποια στιγμή. Δεν γίνεται ο ψηλός να παίζει. Δεν γίνεται ο ψηλός να παίζει 25 λεπτά, όχι 35.
Γιατί δεν εμπιστεύει ο Καμινιαδάκη τόσο πολύ πλέον. Χθες ο Κλάντον έχασε την ψυχραιμία του σε κάποια φάση. Ναι. Ειδικά εκεί δηλαδή στο τέλος που κάνει το φάουλ, αυτό που έλεγες και εσύ Δημήτρη. Αυτό ήταν άγνοια. Έχει το λόγο στο μυαλό του ξεκάθαρα. Αυτό είναι άγνοια. Δεν καταλαβαίνει, άγνοια. Ναι, δεν καταλαβαίνει και την ώρα τι γίνεται. Δεν καταλαβαίνει και την ώρα τι γίνεται. Δεν μπορεί να δίνει πόντο στον αντίπαλο. Γιατί και ο Πέινερς του το λέει εκείνη την ώρα και φωνάζει αφού και όλος γίνεται, ο Πάγκος. Αφού γίνεται. Ναι, αφού γίνεται. Αφού γίνεται. Αυτό, έχει το λόγο στο μυαλό του εκείνη την ώρα. Δεν καταλαβαίνει τι γίνεται. Κοίτα, με αυτά και με αυτά, το ότι χάσαμε δύο πόντους, πάλι καλά να λέμε. Ναι, μπήκε ένα τρελό σουτ στο τέλος. Όχι ένα τρελό, 3-4 μπήκαν τρελά στο τέλος. Πάλι καλά. Και είναι καλό. Και σίγουρα μπορεί να κερδίσει ο ΠΑΟΚ αυτήν την ομάδα. Σίγουρα μπορεί να κερδίσει. Αρκεί και στο δεύτερο παιχνίδι να μην υπάρχουν συνθήκες έδρας. Γίνεται όμως αυτό? Δεν ξέρω. Κοίτα. Το να πας να κερδίσει μέσα στο Βελιγράδι την Παρτιζάν δεν είναι εύκολο για οποιαδήποτε ομάδα. Απλά για τον ΠΑΟΚ είναι διαφορετικό το σκηνικό, γιατί προφανώς και η ατμόσφαιρα θα είναι ανάλογη της υποθέτης στο παλατάκι. Ναι. Έτσι λέω. Ναι. Ωραία. Δηλαδή θα δίνει κανένα. Θα δίνει ο διαιτής, λες εσύ, δύο συνεχόμενα επιθετικό φάουλ στο ψηλό της Παρτιζάν και θα αποδοκιμάζουν. Θα αποδοκιμάζουν. Και χθες αποδοκίμαζαν κάποιοι. Αλλά όχι από την πλευρά της Μπίας Μπασκέτας, όσοι ήταν από την άλλη πλευρά. Δεν ακούγονταν τίποτα. Ναι. Ναι. Εγώ θα σας ρωτήσω κάτι άλλο. Να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ χθες είχε μια καλή εικόνα και κέρδισε το παιχνίδι, ξέρω εγώ, 6-7 πόντους. Θα είστε σίγουροι ότι θα περάσει στην επόμενη φάση? Όχι, δεν θα έλεγες ότι έχει ένα μεγάλο προβάδισμα? Εδώ παίζει με το Ρέθμιο και δεν είσαι σίγουρος. Τι σίγουρος? Ακριβώς. Ακριβώς. Και επειδή τουλάχιστον ως τώρα αυτή η ομάδα όταν δεν την περιμένεις, τότε βγάζει ένα χαρακτήρα και καταφέρνει να παίρνει αυτό που θέλει. Αυτό και επειδή δεν μιλάμε για ένα παιχνίδι το οποίο το έχει χάσει 10 πόντους, έτσι. Είναι ένα σουτ αυτό που έχει χάσει. Η νίκη παίζεται. Ναι, δεν είναι δηλαδή ότι έχασε ο ΠΑΟΚ 10 πόντους, έπρεπε να καλύψει μια τεράστια διαφορά. Καλά, δεν αποκλείεται. Και χαμένη βολή, ξέρω εγώ. Ας τους πει κάποιος τώρα ότι στο συν 2 ο ΠΑΟΚ έχει παράταση. Δηλαδή το ξέρουν. Μην μπερδευτούν. Με ειδικό πινακάκι βασικά. Μαθηματικά. Νομίζω ότι για ακόμα μία φορά χθες, όσο μένουμε στο αγωνιστικό, φάνηκε ότι ο ΠΑΟΚ πίσω από τον Κλάντον δεν έχει επιλογή. Εντάξει, δηλαδή πλέον ο Γκλιαδάκης δεν είναι τυχαίος, στα τελευταία παιχνίδια παίζει 4-5, 2-3, 4-5 λεπτά. Ναι. Έτσι, δεν ταιριάζει και πάνω στους αντιπάλους, έτσι. Δηλαδή δεν μπορεί να παίξει κόντρα στους αντιπάλους αυτούς τώρα που βρίσκει μπροστά του. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι άλλο. Ωραία, και χθες πάλι ο Μιλιάνοβιτς έπαιξε 4-5 λεπτά. Δηλαδή το κενό που έχει ο ΠΑΟΚ στον Άσο και το 5 το βλέπουμε και μέσα στα παιχνίδια. Έτσι, δηλαδή είναι ξεκάθαρο. Και όταν λέω το κενό δεν εννοώ ότι δεν έχει Άσο και δεν έχει 5. Έτσι, έχει και Άσο, έχει και 5. Απλά χρειάζεται και άλλες επιλογές εκεί. Δεν ξέρω αν, επειδή χθες και ο Μακφάντεν τα πήγε καλά, θα δούμε περισσότερο το Μακφάντεν σε τέτοια σχήματα. Δηλαδή να έχει αυτός περισσότερο την μπάλα στα χέρια του. Αλλά αυτό είναι οι ίδιες καταστάσεις. Δηλαδή, δεν μπορείς να το έχεις σαν πλάνο στο παιχνίδι σου. Έτσι. Είναι και ειδικές καταστάσεις. Όταν είσαι πίσω στο σκορ, όταν θες να αλλάξεις κάπως το ρυθμό, αυτό. Τέλος πάντων, νομίζω ότι είναι εύκολη ομάδα η Παρτιζάν να τη διαβάσεις. Δεν είναι και βέβαια εύκολο να αντιμετωπίσει αυτό το πράγμα που θα κάνει στην έδρα της. Γιατί στην έδρα της θα είναι σαφώς πιο άνετη και θα τρέξει κτλ. Αλλά σίγουρα μπορεί ο ΠΑΟΚ να κερδίσει και να προκριθεί. Εντάξει, λογικά, όπως μας είπε ο προπονητής τους, αυτή η τεράστια μορφή ο Τζίκιτς, στο δεύτερο παιχνίδι θα είναι και ο Βελίσκοβιτς και ο Γκόρντον. Θα έχει δύο επιλογές ακόμα και δύο ποιοτικές επιλογές. Αλλά αυτό που έλεγε και ο Μαρκόπουλος χθες είναι ότι όταν έχεις τέτοια μέρα τον ένα σου παίχτη, όπως ήταν ο Χάτσερ χθες, το ότι λείπει κάποιος δεν λέει και τίποτα, γιατί αυτός που βάζει παίζει περισσότερο. Και όντως δεν έτσι αποδείχθηκε. Δηλαδή η απουσία του Γκόρντον δεν υπήρχε μέσα στο γήπεδο για την Παρτιζάν, με το Χάτσερ να βάζει τα πάντα. Ναι. Ωραία. Επόμενο παιχνίδι είναι Σάββατο στην Πάτρα. Σάββατο στην Πάτρα, ναι. Υπάρχει μεσοβδόμαδο παιχνίδι την εβδομάδα που έρχεται, γιατί είναι το τελικό σκυπέλου. Έχει αγωνιστική την Τετάρτη που παίζει με το Λαύριο. Και μετά την. Σε 13 μέρες το Ιρεβάνς με την Μελίνα. Πλέον είναι η μάχη για την τέταρτη θέση, έτσι. Οριακά, εκεί με τον Άρη, με τον Κολοσσό, ένα πάνω, ένα κάτω, θα γίνει μάχη μέχρι το τέλος. Είναι πολύ σημαντικό το παιχνίδι στην Πάτρα το Σάββατο, για αυτή τη μάχη που λέμε. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό. Γιατί είναι από αυτές τις εξόδους τις δύσκολες. Και ο Απόλλων πήρε και παίχτη, ο οποίος θα παίξει το Σάββατο. Αυτές οι φόρμες που φορούσε ο Πέλκας χωράνε στον Κλάντον για την αποθεραπεία. Γιατί δεν. Πρέπει να συνεργαστεί λίγο και στον Τάντε να δώσουν μία. Γιατί ένα είναι ο σύλλογο, ρε παιδί μου. Εντάξει, αυτά δεν μπορεί να μοιράζονται.
Δεν γίνεται. Δηλαδή, αν συνεχίσει να παίζει 30, 32-35 λεπτά, δεν. Σωστό. Δεν γίνεται. Σωστό. Δεν γίνεται. Ωραία. Νίκο, ευχαριστούμε. Τώρα τα άλλα, τα εκτός γηπέδου, τα συζητάτε κι εσείς, εκτός αγωνιστικού. Ήταν φοβερό, ήταν κάτι ανεπανάληπτο. Δεν μπορεί να ξαναγίνει σε άλλο γήπεδο αυτό το πράγμα, το οποίο συνέβη χθες. Πόσο κόσμο έχει συνολικά? Περίπου 3-3.500 κόσμο πρέπει να ήταν στο γήπεδο. Από αυτούς δεν μπορούσες καν να καταλάβεις πώς είναι η Σέρβια. Δεν μπορούσες να καταλάβεις. Οι Σέρβοι πρέπει να ήταν περίπου 1.000, δηλαδή κάπου τόσοι πρέπει να ήταν. Oh. Γιατί είχαν και. Ήταν αρκετοί που ήταν μαζί με τους Έλληνες, είχαν ένα πυρήνα δικό τους που ήταν από εκεί απέναντι, ας το πούμε, από τους Έλληνες. Περίπου τόσοι πρέπει να ήταν. Και είχε αρκετούς μεμονωμένους, έτσι. Ήταν αρκετός κόσμος που κατέβηκε από το Βελιγράδι μεμονωμένα. Δηλαδή και στις άλλες. Ότι εμείς ενισχύουμε τον τουρισμό σε αυτή την πόλη είναι ένα γεγονός. Δηλαδή. Και όλο το σκηνικό από προχθές. Από προχθές έχει κόσμο. Ναι, σε διάφορες γειτονιές, σε συνδέσμους, σε περιοχές, στο κέντρο, παντού. Όλο αυτό το οποίο συνέβη ήταν ανεπανάληπτο. Στο τέλος έχει γίνει ένα σκηνικό το οποίο δεν ξέρω αν το έχει προλάβει να το μεταδώσει. Με τους παίχτες που φωνάζουν συστήματα. Ναι, έχουν πάει οι παίχτες Παρτιζάν όλοι μαζί αγκαλιασμένοι μπροστά εκεί στη θύρα που ήταν, ας το πούμε, οι Παρτιζάνοι, αλλά τα χειροκροτήματα ήταν από όλους, έτσι. Δεν ήταν μόνο από τους Σέρβους. Μάλιστα. Ωραία. Νίκο, σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Όλα αυτά για τον αγώνα μπάσκετ, με όλα όσα τους σημάδεψαν, και ήταν πάρα πολλά και μπασκετικά, αλλά και εξωαγωνιστικά, σε μια πολύ πολύ ιδιαίτερη κατάσταση. Φίλος γράφει, δεν τον μπορώ τον Κλάντον. Είναι άμυαλος, λέει. Δεν είναι θέμα μυαλού, δεν νομίζω. Τα δύο χαμένα lay-up και οι δύο χαμένες μπάλες μέσα από τα χέρια του αναπαιχνίδι με ξεπερνούν. Νομίζω πως θα βγουν οι αμυγδαλές μέσα από το λαιμό μου και τα μυαλά μέσα από το κεφάλι μου. Ειλικρινά, δεν βλέπετε. Όχι, ρε εσύ. Όχι, ρε εσύ. Ο Κλάντον για τα λεφτά που παίρνει μια χαρά είναι. Τι να πούμε τώρα για άλλους. Όχι. Ένα παίκτη με μέσο όρο double-double, να πει δεν βλέπετε. Πρώτος rebounder στην Ελλάδα, πρώτος rebounder στο Champions League, δηλαδή τι άλλο να κάνει. Εντάξει. Υπερβολικό ήταν αυτό. Υπερβολικό αυτό. Εντάξει, ότι είναι σίγουρα άτεχνος. Σε γυρίζει τα μυαλά, είναι άτεχνος, ναι, αλλά. Εντάξει, ώρες-ώρες φαίνεται ο Κλάντον, φαίνεται δύο επίπεδα πάνω. Φίλος, για το υπόλοιπο σκηνικό, μηνύματα μάλλον έχουμε για τα άλλα που είπαμε. Γουστάρω μόνο ΠΑΟΚ, όλο αυτό με την Παρτιζάν με χαλάει εμένα, λέει, προσωπικά. Χθες ένιωσα και εγώ άσχημα. Όπου είναι πολλά τα μηνύματα συνεχόμενα, για να δούμε πώς θα βάλουμε άκρη τώρα εδώ πέρα. Μισό λεπτό. Εννοώ όταν βγαίνει στα γήπεδα σε όλα τα αθλήματα της ομάδας μας από παλιά. Χθες την ψώνησα ακόμα περισσότερο, αγανάκτησα. Που είναι μπερδεμένο, ρε. Έλα, ουσιαστικά λέει να πούμε. Εντάξει, ναι, αυτή είναι η θέση του. Άλλος ένας φίλος. Ναι, ρε, παιδιά, εντάξει. Είναι τελικά μεγάλο το κομμάτι αυτό. Και είναι κυρίως από τον απλό κόσμο, όχι από τους οργανωμένους. Άλλος φίλος, όποια ομάδα και να περάσει, το ίδιο θα είναι. Το ίδιο θα είναι όποια ομάδα και να περάσει. Ναι, μάλιστα. Το ίδιο θα είναι όποια ομάδα και να περάσει. Λέει άλλος. Όχι, δεν το δεχτώ αυτό. Υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχει η ίδια ατμόσφαιρα. Εννοεί αν στο Βελιγράδι δεν θα γίνει το ίδιο. Έλληνες που πήγαν εκεί στο φιλικό με την Παρτιζάν θα σου πούνε σίγουρα ότι θα είναι η ίδια ατμόσφαιρα, γιατί το έχουν ζήσει. Το φιλικό. Ναι, ρε φιλέ, το φιλικό δεν πειράζει. Εντάξει. Γιατί τώρα τους ενδιαφέρει και αυτούς τόσο πολύ το μπάσκετ, αυτό το παιχνίδι, 100%. Αυτή η πρόκριση. Το μπάσκετ, 100%. Σιγά μου, ρε, τώρα αυτή η πρόκριση. Η συγκεκριμένη. Εγώ πολλές φορές απορώ γιατί παίζουμε. Να, παίζουμε γιατί εντάξει είναι το γόητρο. Σιγά το. Να μην κατεβαίνει αλλιώς. Όχι, ρε φίλε, δεν λέω αυτό. Αλλά έτσι και έτσι μπροστά είσαι σε μια αμήχανη κατάσταση μπροστά. Και ειδικά τώρα που σε αυτή τη στιγμή δεν έχεις και την κορυφαία ομάδα, δεν έχουν πέσει και τα χρήματα. Εντάξει, δεν χάθηκε ο κόσμος. Θα μπορούσε να μην έχεις περάσει. Και να μην είσαι καν εδώ πέρα. Πέρασες όμως. Πέρασες. Εντάξει. Γιατί παίζεις για να περάσεις. Λοιπόν, τελειώνουμε όλες οι απόψεις. Είπαμε ότι γράφτηκε ιστορία, ήταν κάτι για το οποίο θα συζητάει η Ευρώπη και συζητάει η Ευρώπη. Απλά υπάρχει και μια άλλη παράμετρος που αφορά τη νίκη και την προσπάθεια για να κερδίσεις. Που σε όσους το βάζουν σε δεύτερη μοίρα, μπράβο, έτσι, δηλαδή εγώ το ζηλεύω. Δεν είναι. Μπράβο. Δεν θα μπορούσα να το κάνω απλώς. Κλείνουμε την πρώτη ώρα με πειρατή. Ο οποίος σήμερα έχει το μεγάλο πάρτι. Σήμερα θα κάνει την κλήρωση και θα στείλει κόσμο να παρακολουθήσει τη συναυλία των
Dropping Memphis στο αύριο το βράδυ. Τώρα κόλλησα, δεν ξέρω πού είναι η συναυλία που θα γίνει. Ήταν να γίνει σε έναν χώρο και τελικά άλλαξε. Θα γίνει μάλλον στο Βελίδιο, γιατί γινόταν χαμός. Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για τους Dropping Memphis πάρα πολύ νωρίς και τελικά άλλαξε ο χώρος. Πάλι γίνεται χαμός. Είναι σημαντικό που ο Μπειρατής έχει 4 εισιτήρια και τα κληρώνει απόψε στο Party Tribute. Αφιέρωμα με μουσικές από τα CD στο συγκρότημα. Αυτό θα γίνει το βραδάκι. Μία η ώρα θα γίνει η κλήρωση. Νωρίτερα θα είναι έτσι μουσικές κλπ. Με κάθε ένα από τα φοβερά μπέργκερ που έχει ο Μπειρατής, μπαίνετε στην κλήρωση. Μην ξεχνάτε ότι ο Μπειρατής είναι στη Διογένους 17 στην Κάτω Τούμπα. Burger and Shake με πάρα πολλές προσφορές καθημερινά. Το κορυφαίο μπεργκεράδικο στο κέντρο της πόλης, στην Κούσκουρα. Και σήμερα για φοιτητές και μαθητές με επίδειξη πάσο, παίρνετε μπέργκερ και φρύ πατάτες, όλα αυτά μέχρι και τις 12 Φεβρουαρίου. Με αναδομό κλείνουμε την πρώτη ώρα, ειδικές ανακαινήσεις, έως 6 άτοκες δόσεις για κάθε ανακαίνιση, με ακρίβεια και συνέπεια στα χρονοδιαγράμματα, με τους καλύτερους τεχνικούς και μια οργανωμένη ομάδα. Αναδομό παρόν ανακαίνιση.gr. Επιστρέφουμε με ποδόσφαιρο. Ξάνθη ΠΑΟΚ σήμερα, πολύ σπουδαίο, κρίσιμο παιχνίδι. Κύπελο είναι, προημιτελικά είναι στην Ξάνθη 7.30. Γι' αυτό θα μιλήσουμε με το που έρθουμε και ξεκινήσει η δεύτερη ώρα. Στο νέο food court του Mega Outlet, 7 διαφορετικές κουζίνες για να επιλέξετε. Τι τραβάει η όρεξή σας σήμερα? Γιαννάκη, φεύγω για τη δουλειά. Το νου σου, θα έρθουν σήμερα από τον Καΐση να μας παραδώσουν πετρέλαιο. Και πού ξέρω εγώ ρε μπαμπά από αυτά, 10 χρονών είμαι. Μην ανησυχείς Γιαννάκη, πλήρωσα εγώ με την κάρτα. Δώσ' τους απλά τα κλειδιά και αυτοί ξέρουν. Γιατί στον Καΐση είμαστε σίγουροι για 3 πράγματα στη διανομή πετρελαίου. Σωστή ποιότητα, σωστή ποσότητα, σωστή τιμή. Αντιμετωπίστε το χειμώνα με πετρέλαιο θέρμανσης από τη Θερμοσέρβις, μια εταιρεία του ομίλου Καΐσης Oil Group. Τηλέφωνο για παραγγελίες 2310 685 216. Θερμοσέρβις. Η εγγύηση στη διανομή πετρελαίου. Α, Γιαννάκη, και μην ξεχάσεις να τους δώσεις την κάρτα μπόνους. Γίνε επαγγελματίας μπαρίστα ή bartender. Κάνε σεμινάρια στο σέρβις και δούλεψε από καφετέρειες μέχρι στα μεγαλύτερα ξενοδοχεία. Και όλα αυτά σε λίγες μέρες. Πού? Data Labs, κέντρο διαβίου μάθησης. Πληροφορίες 2310 22 29 62 και datalabs.edu.gr. Ego, 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 ego. Τώρα τα Flash δεν πεθούν μόνο στην ύφη. Alter Ego υπογράφει τη μόδα στο γαμπριάτικο κουστούμι, τα παπούτσια, τα αξεσουάρ με εντυπωσιακά χαμηλές τιμές. Όταν ο γαμπρός κλέβει την παράσταση, είναι Alter Ego. 25 Μαρτίου 12, Ευκαρπία, Πασαλίδη 85, Καλαμαριά και στο www.alteregofashion.gr. Alter Ego και στο γαμπριάτικο ντύσιμο καθορίζει το αντρικό στυλ. Τώρα με εκπτώσεις έως 60%. Σκούζι, σινιόρα. Ούνε μπαταρία, πρέγκο. Ορίστε, αλκαλική μπαταρία αλφα-αλφα. Νο, 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 μπαταρία το μομπίλε. Α, για το αμαξάκι του παιδιού σας. Μισό λεπτό. Νο, 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 μπαταρία το μομπίλε καπούτ. Για το αυτοκίνητο θέλετε μπαταρία. Μπερδέψατε τις εθνικότητες. Για μπαταρίες αυτοκινήτου, πάμε μόνο στον Ιταλό. Κέντρο μπαταρίας Ιταλός. Μπαταρίες αυτοκινήτου Fiam, Technica, Bosch και πολλές άλλες 24 ώρες το 24ωρο και με κάθε αλλαγή μπαταρίας δωρεάν έλεγχος του δυναμού και 1 λίτρο παραφλού δώρο. Κέντρο μπαταρίας Ιταλός. Με 3 καταστήματα Σικές, Μοναστηρίου, Στροφή Θέρμης. Τηλέφωνο 2310 545 999. Κάνε το καλό και κέρδισε σούπερ ποσοστό. Ανακύκλωσε τα παλιά σου γυαλιά για καλό σκοπό και κέρδισε σούπερ ποσοστό έκπτωσης έκπληξη. Τα Opticon Express γιορτάζουν τα 19 τους χρόνια στηρίζοντας τα παιδιά των αναπτυσσόμενων χωρών. Έλα και εσύ σε ένα κατάστημα Opticon Express και ανακύκλωσε τα παλιά σου γυαλιά. Τα Opticon Express με κάθε ανακύκλωση χαρίζουν ένα ζευγάρι γυαλιών οράσεως ή ηλίου στα παιδιά των αναπτυσσόμενων χωρών και σε σένα έκπτωση που θα τρίβει στα μάτια σου. Ανακύκλωση και στις εκπτώσεις στο Opticon Express. Παύλου Μελά 11 Κέντρο. 26 Οκτωβρίου 28 Δικαστήρια. Πολυτεχνείου 23 Ευκαρπία. Γιατί το χαμόγελο των παιδιών φαίνεται στα μάτια τους. Ακούτε κάθε Σαββατοκύριακο 11 με 12 την εκπομπή Μπουγάτσα με Hangover. Μια προσφορά του Billiard and Bowling Center Juris. Στο καφέ.
καφέ Μπαρτζουρίς. Υπάρχει χώρος για όλους. Live αγώνες, WiFi, Internet, Photo Play, επιτραπέζια παιχνίδια PlayStation. Καφέ Μπαρτζουρίς, 1000 τετραγωνικά μέτρα, ατελείωτη διασκέδαση. Ο χώρος προσφέρεται και για παιδικά πάρτι. Καφέ Μπαρτζουρίς, Παπαναστασίου 58 με Κλεάνθους. Easy Computer μαζί με τον ΠΑΟΚ και στο κύπελο Ελλάδος. Ξάνθη ΠΑΟΚ την 5η 9 Φεβρουαρίου στις 7.30 το απόγευμα. Χορηγός της δημοσιογραφικής ενημέρωσης του αγώνα, το κέντρο διαβίου μάθησης Easy Computer, η easy πλευρά της εκπαίδευσης. Γίνε και εσύ ΠΑΟΚτσής με υποτροφία. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ σε συνεργασία με την Easy Computer προσφέρει στους φιλάθλους του ΠΑΟΚ 500 υποτροφίες εκμάθησης πληροφορικής και αγγλικών. ΠΑΕ ΠΑΟΚ και Easy Computer. Απόκτησε τα αναγνωρισμένα από το ελληνικό δημόσιο και αποδεκτά από το ΑΣΕΠ πιστοποιητικά πληροφορικής και αγγλικών με υποτροφία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και της Easy Computer. Πληροφορίες στο easycomputer.gr / ΠΑΟΚ και στην Easy Computer στο 2310 213 813. Easy Computer School. Η easy πλευρά της εκπαίδευσης. Εγνατία 125. Δεύτερη ώρα για το ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24. Μέχρι και τις 2 πάμε μαζί. Σήμερα είναι ποδοσφαιρική ημέρα. Σήμερα είναι στο επίκεντρο η ποδοσφαιρική ομάδα του ΠΑΟΚ. Δίνει κρίσιμο παιχνίδι στη Ξάνθη. Προημιτελικός είναι κυπέλου. Είναι διαφορετικό μάτς από τα προηγούμενα. Κόντρα σε μια καλή ομάδα που είναι ψηλά και στη βαθμολογία. 7.30 αυτό το παιχνίδι, γιατί είναι ο Καραντώνης από τη Βέρεια. Πώς δεν θυμάμαι. Μας έπαιξε. Στην Κέρκυρα. Αυτό ήταν που έκανε την ανάλυση. Ναι. Στην Γκαλονή πέρυσι. Στο κύπελο, ο ΠΑΟΚ έχασε. Το 2-1. Και στο πρωτάθλημα που ο ΠΑΟΚ κέρδισε την Γκαλονή. Στην Τούμπα. Όχι, γιατί το άλλο ήταν. Όχι, ναι. Και στο πρωτάθλημα όπου κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Θα πάμε στην Ξάνθη λίγο μετά να πάρουμε στοιχεία, να μάθουμε και εκεί η τοπική ομάδα πώς αναμένεται να παίξει, που έχει μια απουσία σίγουρα με τον Τελούκας που αποβλήθηκε στο προηγούμενο παιχνίδι. Σημαντική απουσία, γιατί είναι από τους λίγους δημιουργικούς χαφ που έχουν την πίσω ζώνη. Ο ΠΑΟΚ έχει πάλι τις γνωστές απουσίες με τις οποίες έτσι ζει τις τελευταίες 10-15 μέρες από το μάτς γίνοντας στο Αγρίνιο και μετά. Μέσω επιθετικά είναι όλες αυτές οι απουσίες. Δεν μπορεί να παίξει ο Πέλκας, δεν μπορεί να παίξει ο Κάμπος, δεν παίζει και ο Αθανασιάδης που εκτείει την ποινή. Τρεις αγωνιστικές για την αποβολή στο Αγρίνιο. Δεν δικαιώθηκε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ που προσπάθησε να τη μειώσει. Απορρίφθηκε η έφεση και έτσι ο Αθανασιάδης θα επιστρέψει από το επόμενο παιχνίδι. Για το σχήμα είναι πολύ πιθανό να αγωνιστεί ο ΠΑΟΚ με δύο εξτρέμ, μετά δηλαδή από δύο παιχνίδια στα οποία έπαιξε με ρόμβο στο κέντρο και 4-4-2, το πιο πιθανό είναι να ξεκινήσει με τον Ερίκε και τον Μιστακίδη και να πάει σε άλλο σχηματισμό. Έχει στην άμυνα, στα στόπερ πάντα έχει μια έξτρα επιλογή που δεν επηρεάζει την απόδοση της ομάδας, είτε παίζει ο Μαλεζάς, είτε ο Κρέσπο, είτε ο Βαρέλα. Και στα χαφ, είτε παίξει 4-2-3-1, είτε 4-3-3. Ή κάνει ατσίμινο Τσάχοφ, ή κάνει ατσίμινο Μπίσεσβερ. Ναι. Απλώς λέγαμε ότι το 4-3-3 με ένα εξάρι και δύο οχτάρια έχουμε να το δούμε πάρα πολύ καιρό. Αλήθεια αυτό. Το είδαμε στα μέσα στο παιχνίδι με την Τρίπολη, το είδαμε σε κάποια φάση, αλλά όχι να ξεκινήσει ο ΠΑΟΚ. Ναι. Δεκάρι είναι μόνο ο Μπίσεσβερ, που το τελευταίο δίμηνο έχει πάρει
όσα παιχνίδια πήρε το πρώτο τετράμινο, συνεχόμενα και 90 λεπτά. Απλά πρέπει να δούμε και τις αποφάσεις που έχει πάρει ο Ίβιτς. Δηλαδή το ότι αφήνει τον Μάτος έξω την Κυριακή. Ωραία, μπορεί να σημαίνει ότι ο Μπίζεβαρ θα ξεκινήσει σήμερα και θα ξεκινήσει την Κυριακή και ότι σήμερα θα πάει στο 4-3-3. Όλα μετράνε. Με το Μάτος τι σχέση έχει αυτό? Ό,τι θέλεις. Ποιοτικά χαρακτηριστικά δεν μπορεί να τα αποβάλεις όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά στην ομάδα σου σε ένα παιχνίδι. Και σε συνδυασμό βέβαια με την αθλητική κατάσταση του Μπίσεσβαρ, ο οποίος έχει πάρει πολλά μαζεμένα παιχνίδια και ίσως χρειαστεί ανάσα σήμερα για να παίξει την Κυριακή. Πιο σημαντικό το παιχνίδι το σημερινό βέβαια, αλλά δεν μπορείς να πας και αποδεκατισμένος την Κυριακή. Στη Ξάνθη ταξίδεψαν 19 ποδοσφαιριστές, είναι και ο Αθανασιάδης που βέβαια θα είναι πλέον ο 19ος, θα μπει στην 18α. Το ότι έχει μαζί του και τον νεαρό Ματθαίου που είναι ακραίος, νομίζω πως δείχνει ότι σκέφτεται να παίξει με δύο εξτρέμ. Έτσι νομίζω, έτσι καταλαβαίνω από τις επιλογές. Οι μικροί ποιοι είναι, ο Βεργιανίδης, ο Ματθαίου και ο Σιαμπάνης. Ναι. Είναι 18 αυτή τώρα, έτσι. Λίκος Σιαμπάνης, λέω, βάτησε. Μάτος Βεργιανίδης, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 10, 8. Ναι. Προφανώς ο ΠΑΟΚ θα πρέπει έτσι σε επίπεδο νοοτροπίας να μπουν οι παίκτες του με την ίδια αυτοπεποίθηση που έχουν σε όλα τα τελευταία παιχνίδια, είτε παίζουν σε κακό γήπεδο, είτε παίζουν σε εχθρικό γήπεδο, είτε παίζουν στη Ντούμπα, είτε οπουδήποτε. Αυτό είναι το μυστικό, να παρουσιάζει το ίδιο πρόσωπο και την ίδια φιλοσοφία ανεξάρτητα από γήπεδο και από διοργάνωση. Απλά όταν πιέζεται μια ομάδα και καταλαβαίνει και ότι είναι ξεχωριστό ένα παιχνίδι, υπάρχει ένα άγχος μεγαλύτερο, υπάρχει μια επιβάρυνση ψυχολογική. Αν καταφέρουν και την αποβάλλουν, πάνε να πει ότι έχει γίνει ένα βήμα παραπάνω και σε αυτό το κομμάτι. Κοίτα, σήμερα νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ είναι ευκαιρία να βάλει ένα γκολ στο 20 λεπτό και να κόψει τα πόδια της Ξάνθης. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Θέλει προσοχή, θέλει ισορροπία. Θέλει ξυπνάδα, δεν θέλει πανικό αν στραβώσει το παιχνίδι. Είναι πάρα πολύ συγκεκριμένες συμπεριφορές που πρέπει να έχει ο ΠΑΟΚ. Απλά ήρθε η ώρα λίγο να βελτιώσει τα, που είναι βελτιωμένα το τελευταίο χρονικό διάστημα, τα στατιστικά του στην επίθεση. Είναι αγώνας κυπέλου, μετράνε τα πάντα. Δεν έχει τα περιθώρια να είσαι χαλαρός, δεν έχει τα περιθώρια να είσαι αναποτελεσματικός. Είναι πράγματα τα οποία θα τα βρεις μπροστά σου και θα τα βρεις άμεσα μπροστά σου. Άρα λοιπόν, καλό θα είναι να είναι όλοι συγκεντρωμένοι και να μπουν δυνατά, να χτυπήσουν το παιχνίδι, να το πάρουν και να τελειώνει το παραμυθάκι. 7:30 αυτός ο αγώνας. Θα έχουμε μετάδοση βεβαίως από τα πηγάδια της Ξάνθης. Τηλεοπτικά τη διοργάνωση την έχει η τηλεόραση Κοσμοτέ στο κύπελο. Είναι σίγουρα το πιο δυνατό ζευγάρι, έτσι όπως έγινε, έτσι όπως έκατσε η κλήρωση. Η Ξάνθη σε σχέση με Ατρόμητο, Πλατανιά και Αστέρα Τρίπολης είναι η καλύτερη ομάδα φέτος, έχει καλύτερη πορεία και είναι σίγουρα ο πιο δύσκολος αντίπαλος σε σχέση με αυτούς που έχουν οι μεγάλοι. Καλά, χθες ο Ατρόμητος δεν μπορούσε να την κάνει την κηδεία στους άλλους για πλάκα. Αλλά τέλος. Εντάξει. Θα μπορούσε να λήξει το μάτς και 3-0. Όχι 3-0. Με βάση ευκαιρίες που είχε ο Ολυμπιακός, ήταν καλύτερος. Ο Ολυμπιακός με Ρέτσο, με Μανθάτη, με Νικολάου, με Ανδρούτσο. Τους έβαλε όλους μέσα και είχε καλούτσικη εικόνα. Με καλούτσικη εικόνα είναι άμα κάνεις πέναλτι και δεν το δίνει. Δεν είναι εύκολη φάση, πολύ δύσκολη φάση. Ο Πλατέλας πατάει στο πόδι του αμυντικού, του Ρέτσου. Εγώ σου λέω ότι σε σένα θα το δίνει κόντρα και αν έπαιζες με τον Κίτσιου 19 χρονών, τον Πέλκα 19 χρονών, τον Γκάτσα 19 χρονών και τον καθένα 19 χρονών, όλα θα στράβωνε το παιχνίδι και θα ήταν η κουβέντα που τι τους βάζεις αυτούς, τι γίνεται και πάρτε παίκτες κτλ. Άσε τώρα, το πώς προστατεύονται αυτοί είναι για σεμινάρια. Και βέβαια θα κάνει καριέρα ο Ρέτσος όταν δεν φοβάται να μαρκάρει μέσα στην περιοχή. Και ο δικός σου με μια απλή επαφή όπως ο Κωνσταντινίδης στο Χαριλάου π.χ. στο 2-2 δίνει πέναλτι. Αυτά είναι χρόνια τώρα. Εντάξει, δύσκολη φάση. Δεν είναι πέναλτι καταρχάς. Γιατί δεν είναι πέναλτι? Γιατί πατάει ο Πλατέλας στο Ρέτσο, σου λέω. Αφού πάει, προχωράει ο Πλατέλας, τσιμπάει την μπάλα
και έχει βάλει το πόδι του άλλο κάτω και το μπορεί ρίχνει. Να το δώσει, γιατί μπορεί να μπερδευτεί. Είναι πάρα πολύ δύσκολη φάση. Αλλά κανονικά δεν είναι. Απλώς υπάρχουν πάλι δύο offside, ναι, που βοηθάνε τον Ολυμπιακό στη φιλοσοφία να παίζει πολύ ψηλά. Δεν γίνεται έτσι, φίλε μου. Έτσι κάνουν υπεραξίες. Γιατί τα δικά σου τα παιδιά μπορεί να είναι και καλύτερα. Μόνο αυτός ο Ανδρούτσος εμένα μου αρέσει από αυτούς. Και αυτός ο Νικολάου έχει στοιχεία. Αλλά ο Ανδρούτσος θα κάνει 20 παιχνίδια και θα έχει την αβάντα, ωραία, και την αυτοπεποίθηση να παίξει χωρίς να φοβάται τίποτα. Και θα πάρει υπεραξία και εσύ θα προσπαθείς να βγάλεις τα παιδιά σου τα οποία γαλουχούνται μέσα στον πινελίκι και στην πίεση. Δεν είναι έτσι. Πάμε στην Ξάνθη. Πάμε στην Ξάνθη να πάρουμε δύο στοιχεία και από την ομάδα της Ξάνθης. Ο συνάδελφος Ηλίας ο Μπουναρτζής είναι στη γραμμή. Ηλία, καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Ήταν στη γραμμή. Ήταν ο Ηλίας. Γνωστά προβλήματα με τις γραμμές στην Ξάνθη. Θα τον καλέσουμε και πάλι να μας ενημερώσει για το πώς αναμένεται να παίξουν οι γηπεδούχοι σε αυτό το παιχνίδι. Όπου πιστεύουμε βεβαίως ότι η έννοια γηπεδούχοι. Εντάξει, είναι σχετική. Δεν θα φανεί στα χρώματα. Ναι, μια και μέχρι στιγμής η Ξάνθη μαζεύει πραγματικά πολύ λίγο κόσμο. Βέβαια. Παράδοξο. Έχει δώσει 25 ευρώ εισιτήριο. Γιατί το κάνει αυτό, ρε Σταύρε. Δεν ξέρω. Ο Πανόπουλος είναι ένας παράγοντας που θεωρεί ότι η ομάδα είναι δική του δημιουργία από την πρώτη μέρα μέχρι και σήμερα. Άρα εκτιμά ότι μπορεί να κάνει και αυτό. Κάτσε να μας πει ο συνάδελφος, αν ισχύει το 25ο και στα εντός έδρας μάτς πρωταθλήματος, για όσους δεν έχουν διαρκείας. Να μας πει. Αν το έχει παίξει ισχύει. Έτσι, ότι σου κάνω ένα οικονομικό σχετικά διαρκείας και αν δεν πάρεις, θα είναι ακριβό το εισιτήριό σου. Στο μπορεί. Κύπελο, ναι, αυτό ισχύει. Έχει ακριβά εισιτήρια και για τους μη κατόχους. Όπου βέβαια και οι κάτοχοι πληρώνουν εισιτήριο σήμερα. Στο δεν κύπελο. Είναι τα μάτια του κυπέλου μέσα στα διαρκεία. Πληρώνουν και εισιτήριο. Τους έκδισε. Κανονικά. Παρ' όλα αυτά δεν το χαίρονται. Αυτή την πορεία που κάνει η Ξάνθη. Ναι, δεν τη ζει δεν η πόλη. Την... Όχι, όχι. Δεν είναι Γιάννενα η Ξάνθη. Από άποψη αγάπης του κόσμου προς την ομάδα. Δεν είναι. Ούτε στα εκτός, ούτε πουθενά. Δεν είναι. Ήταν ποτέ και δεν. Όχι, δεν έγινε ποτέ. Καλά είναι και μυστήρια πόλη Ξάνθη, έτσι. Με τα ποσοστά μειονοτήτων, με το πώς είναι ο κόσμος εκεί. Δεν είναι. Έχει σε δεύτερη μοίρα τώρα την μπάλα. Δεν έχει και η πόλη έτσι μια κοσμικότητα, μια. Δεν είναι Λάρισα. Επί ΑΟΚ και γηπέδου εντός Ξάνθης νομίζω ότι ήταν λίγο ήταν διαφορετικά αλλιώς. Τα πράγματα. Ναι. Ήταν και τα πρώτα χρόνια στην Α. Το βλέπανε διαφορετικά. Αλλά και τέτοια πορεία δεν έχει ξανακάνει. Τέτοια πορεία. Όχι, και ό,τι και να λέμε έχει σταθερότητα. Πριν τρία χρόνια ήταν που κινδύνευσε μια φορά. Λοιπόν, βγήκε ανακοίνωση από τον ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ για το θέμα της ομάδας Βόλεϊ και του κυρίου Τσαλόπουλου. Πριν πάμε στην Ξάνθη. Ανακοίνωση τώρα. Ο ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ σε έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου αποφάσισε ομόφωνα, και κεφαλαία με κεφαλαία το ομόφωνα, να μην κάνει αποδεχτή την πρόθεση παραίτησης που εκδήλωσε ο πρόεδρος του ΤΑΠ. ΠΑΟΚ κύριος Αντώνης Τσαλόπουλος, αμέσως με τον αγώνα ΠΑΟΚ ως Φουπού, όπου η διαιτησία αποδείχθηκε καθοριστικός παράγοντας διαμόρφωσης του αποτελέσματος. Όλοι μαζί, συνεχίζει η ανακοίνωση του ΑΣΥΓΜΑ, διοίκηση, παίχτες, τεχνική ηγεσία και ο κόσμος του ΠΑΟΚ, θα δώσουμε τον αγώνα που δίνει ο ΠΑΟΚ από την ίδρυσή του έως σήμερα για επικράτηση του κράτους δικαίου στον χώρο του αθλητισμού και σε αυτόν τον αγώνα δεν περισσεύει κανείς. Αυτά αναφέρει ο ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ, προφανώς. Προφανώς θα δούμε τον κύριο Τσαλόπουλο αν έχει κάποια άλλη άποψη. Πάντως προφανώς συνεχίζει κανονικά. Λοιπόν, πάμε στην Ξάνθη τώρα. Λογικά μας ακούει ο Ηλίας. Όλα καλά, καλό μεσημέρι. Καλησπέρα Δημήτρη. Τι κάνεις? Καλησπέρα από την Ξάνθη. Όλα καλά εσύ. Τι καιρό έχετε? Συννεφιά και άρα αρκετό κρύο. Οπα. Νομίζω ότι εκεί στη Θεσσαλονίκη λίγο πολύ καιρικές συνθήκες ίδιες είναι. Αρκετό κρύο λες. Αρκετό κρύο δηλαδή σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες. Βέβαια όχι το κρύο το φοβερό. Ναι, η ναι. Θερμοκρασία τώρα είναι περίπου γύρω στους 7 βαθμούς. Έχει έναν αέρα βορειά. Δηλαδή με τις βροχές είχαμε το νοτιά, είχαμε λίγο ανεβασμένη θερμοκρασία. Αλλά τώρα το έχει ξαναγυρίσει από σήμερα σε βοριά και έχει λίγο κρύο. Όχι τίποτα. Ζακέτα να πάρεις τον παζούρ. Να είναι απειλητικός ο καιρός για το διεξαγωγή του παιχνιδιού. Καμία σχέση έτσι. Για τους παρευρισκόμενους απλώς είναι λίγο. Έτσι.
Βέβαια, εσείς, που τα συνηθίσανε φέτος. Θυμόμαστε λίγο και την περσινή χρονιά που είχε αναβληθεί το παιχνίδι του πρωταθλήματος λόγω της χιονόπτωσης, τότε με τον ΠΑΟΚ. Ναι, ναι, η Ηλία, τους έχουμε αποκλείσει αυτούς που ήταν να πάνε σε εκείνο το μάτς. Είναι αποκλεισμένοι για να μην γίνει κανένα κακό πάλι, κατάλαβες. Έτσι, ναι, ναι. Έτσι. Για πες μας λίγο, πώς το περιμένω το μάτς στην ομάδα, πώς αναμένεται να παραταχθεί η Ξάνθη. Το σημερινό παιχνίδι βέβαια το περιμένουν, αντιμετωπίζουν τον ΠΑΟΚ. Αντιμετωπίζουν τον ΠΑΟΚ ο οποίος βρίσκεται σε ένα, έχει ένα πολύ καλό momentum αυτή την περίοδο. Είναι υπερβολικά, θα έλεγα, φορμαρισμένος, αποδίδει πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Πραγματικά βλέποντας και το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης εντυπωσιάστηκα και από τις ευκαιρίες και γενικότερα και από τον τρόπο ανάπτυξης που έχει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Οπότε και επειδή η Ξάνθη αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται και στην καλύτερη έτσι, περίοδο, δεν περνάει το καλύτερό της φεγγάρι, είναι ένα παιχνίδι το οποίο το αντιμετωπίζει με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, αντιμετωπίζει την πιο φορμαρισμένη αυτή τη στιγμή, θεωρώ και την καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα και αυτό φαίνεται μέσα στο ποδόσφαιρο και ο Ρασβάν Λουτσέσκου θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή και στο σημερινό παιχνίδι όπως βέβαια και στο παιχνίδι της Κυριακής. Η Ξάνθη κυνηγάει και τους δύο στόχους, θα τους κυνηγήσει και ό,τι βγει μέσα στο γήπεδο. Αυτό λένε. Ναι, υπάρχουν έτσι τοποθετήσεις ότι ό,τι καλύτερο και με το καλύτερο δυνατό σχήμα θα παραταχθεί και σήμερα και την Κυριακή. Νομίζω ναι. Αυτό το βλέπουμε και από την αποστολή και από τους παίκτες που έχει επιλέξει την αποστολή ο Ρασβάν Λουτσέσκο που έχει μέσα και τα τρία μεταγραφικά αποκτήματα. Βέβαια ο Παπαστεριανός είναι τραυματίας, ο οποίος είναι το τέταρτο μεταγραφικό απόκτημα. Ποιοι είναι οι άλλοι τρεις, Ηλία? Είναι ο Μεχία, γνωστός μας από τον Παθρακικό, αμυντικό χαφ που αγωνίστηκε και στο παιχνίδι με τον Πανιόνιο. Είναι ο Πιτσέλη, ο οποίος είναι διεθνής με την Εθνική Αρμενία, συμπαίκτης του Μηταριάν και είναι ο αρχηγός Εθνικής Αρμενίας, Βραζιλιάνος βέβαια, αλλά πολιτογραφημένος, αγωνίζεται, έχει διαβατήριο και αγωνίζεται με την Εθνική Αρμενία. Τι θέση παίζει? Καλός παίκτης, δεκάρι, αυτός παίζει δεκάρι πίσω από το Center Four. Και η τρίτη μεταγραφή είναι ο αριστερός μπακ, ο Σαλιμό Σιλά, που έχει έρθει από τη Σέντρο Ήτεν. Και νομίζω ότι σήμερα θα ντεμπουτάρει, μιας και ο Φερνάντο Γουάλας είναι τραυματίας και βρίσκεται εκτός αποστολής. Πέρα βέβαια από τον Γουάλας, δεν θα αγωνιστεί και ο Πάπλο Ντελούκας, ο οποίος τιμωρήθηκε, δέχτηκε την κόκκινη κάρτα στον αγώνα με τον Πανιόνιο. Και επίσης οι τρεις τραυματίες, ο Καν Χατζητερζόγλου δεν θα αγωνιστεί, ο οποίος είχε ντεμπουτάρει στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στον πρώτο γύρο. Ο νεαρός, αμυντικός, ναι. Ο νεαρός, ο οποίος αγωνίστηκε τότε ως δεξιμπακ. Βέβαια αυτός είναι στόπερ, αλλά τον βάφτισε δεξιμπακ ο Λουτσέσκο και φαίνεται ότι τον καθιερώνει εκεί πέρα. Δεν θα αγωνιστεί επίσης ο Πέτρος Ορφανίδης, ο οποίος είναι και αυτός τραυματίας. Και ο Μανώλης Παπαστεριανός, ο οποίος στον αγώνα με τον Ολυμπιακό τραυματίστηκε, έχει ένα πρόβλημα στο γόνατο και θα απουσιάσει από το σημερινό παιχνίδι. Ηλία, πριν πάμε. Ναι. Επανέρχεται, είπες. Επανέρχεται ο Τριάδης, ο οποίος δεν ήταν στην αποστολή του αγώνα με τον Πανιόνιο. Είχε νιώσει ενοχλή στην τελευταία προπόνηση, τη ξεπέρασε και σήμερα θα είναι κατά πάσα πιθανότητα και στο βασικό σχήμα. Πριν μας πεις, βάσει πληροφοριών, ποιο μπορεί να είναι το βασικό σχήμα. Τα τελευταία παιχνίδια έχει σημαντικό πρόβλημα δημιουργίας η Ξάνθη. Έχει λίγες τελικές, λίγες ευκαιρίες. Και με τον Πανιόνιο, που βέβαια έπαιξε αρκετή ώρα με παίχτη λιγότερο, με τον Όφιστο Κύπελο, με την ΑΕΚΟ που έπαιξε πολλή ώρα με παίχτη παραπάνω. Πώς το βλέπεις, πώς το αντιμετωπίζουν, είναι θέμα ντεφορμαρίσματος, είναι κάτι άλλο? Είναι, θεωρώ ότι... Όχι ότι ήταν η πιο παραγωγική ομάδα, αλλά... Όχι. Ναι, αυτό που γίνεται τώρα είναι σοβαρό. Δημήτρη, ήταν ότι καταρχήν στα τελευταία παιχνίδια, μετά τον πρώτο αγώνα με τον Όφι, μέσα στο γήπεδο της Ξάνθης, τραυματίστηκε ο Γιουνές. Δεν είχε νιώσει ενοχή, μια κάκωση, απουσίασε και από το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και από το παιχνίδι με την ΑΕΚ και από τον επαναληπτικό με τον Όφι και στην ουσία απουσίασε και με το παιχνίδι στον Πανιόνιο, αγωνίστηκε τα τελευταία 20 λεπτά, δεν έφτασε ποτέ η μπάλα σε αυτόν ώστε να δείξει κάτι από τις ικανότητες. Λες ότι αυτό συνέπεσε με αυτό το διάστημα. Ναι. Θεωρώ ότι η απουσία του Χαμζά Γιουνές στην επίθεση έπαιξε καταλυτικό ρόλο. Επίσης,
κάποιοι παίκτες, ας πούμε ο Ντριάν Λουσέρο, δεν είναι και στα καλύτερα φεγγάρια. Δηλαδή δεν περνάει και το καλύτερο διάστημα αυτή τη στιγμή. Είναι ντεφορμέ. Επίσης, επίσης οι απουσίες που είχε σε αρκετά παιχνίδια, κυρίως στην άμυνα και στα άκρα. Πότε με τον Γουάλας, πότε με τον Παξεβανίδη. Θεωρώ ότι πότε οι κόκκινοι που είχε φάει ο Λυσγάρας έχουν συμπέσει πάρα πολλές απουσίες τα τελευταία παιχνίδια. Και αυτό βέβαια δημιούργησε πρόβλημα στην συγκρότηση μιας ικανότατης ενδεκάδας ώστε να αντιμετωπίσει αυτά τα δύσκολα και συνεχή παιχνίδια. Είναι η ενίσχυση, οι παίκτες αυτοί που ήρθαν στην Ξάνθη, ο Μεχία, ο Πιτσέλη και ο Σιλά, αναμένεται να βοηθήσουν την Ξάνθη. Όπως είπε και ο Ρασβάν Λουτσέσκου, δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα του κόσμου να ενσωματώσεις αμέσως αυτούς τους παίκτες τη βασική ενδεκάδα, έτσι, δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα. Οπότε περιμένει παιχνίδι με παιχνίδι αυτοί οι παίκτες να πάρουν περισσότερα λεπτά συμμετοχής και να βοηθήσουν πάρα πολύ την Ξάνθη και να διαταρρυθεί στο υψηλό ανταγωνιστικό επίπεδο και να βρίσκεται μέχρι τέλους, όσο μπορεί βέβαια, μέσα στους δύο στόχους της. Ο βασικότερος βέβαια στόχος είναι η έξοδος στην Ευρώπη, συμμετοχή στα play-off και όσο πάει στο κύπελο, που είναι έτσι το θεωρώ και λίγο πιο δύσκολο στόχο, αφού όλες οι μεγάλες ομάδες έχουν μείνει. Λες πιο δύσκολο, το κύπελο που μέσα από τέσσερα παιχνίδια μπορείς να φτάσεις. Ναι. Θεωρώ ότι το κύπελο, ναι, το κύπελο είναι... Απλώς είναι τώρα ο ΠΑΟΚ, μετά θα είναι... Αυτή τη στιγμή είναι πολύ δύσκολο, γιατί είναι ο ΠΑΟΚ που είναι πάρα πολύ φορμαρισμένος, θέλει το κύπελο. Ο Παναθηναϊκός που θεωρώ ότι μετά το χθεσινό αποτέλεσμα είναι η μία ομάδα και σιγά σιγά τον βλέπεις να ανεβαίνει. Ολυμπιακός είναι Ολυμπιακός. Θα δούμε. Η Ξάνθη βέβαια στο σημερινό παιχνίδι θα αγωνιστεί, θεωρώ, με ένα... πιστεύω ότι και ο Πιτσέλη θα ξεκινήσει στο σημερινό παιχνίδι, θα τον δούμε. Να παίξει πίσω από τον Κινέζε. Ακριβώς. Ή μπορεί να παίξει όχι τόσο πίσω από τον Γιουνές, όσο λίγο στα πλάγια. Πίσω από τον Γιουνές θα παίξει ο Βασιλακάκης. Ναι. Δεξιά θα παίξει ο Τριάδης, αριστερά ο Πιτσέλη και στην κορυφή θα παίξει ο Χαμζά Γιουνές. Ναι. Ο Καμαρά με τον Λουσέρο θα είναι τα δύο αμυντικά χαφ. Και στην άμυνα δεξιά ο Μπαξεβανίδης. Αριστερά αναμένεται να ντεπουτάρει ο Σαλιμόση, ο καινούριος. Μας έχει έρθει από την Σέντρο Ίντεν, από το πρωτάθλημα του Βελγίου. Ο Λυσγάρας με τον Καρασαλίδη θα είναι τα δύο στόπερ και τερματοφύλακας θα είναι ο Ζίβκοβιτς, ο οποίος δεν έχει χάσει ούτε λεπτό φέτος και σε πρωτάθλημα και σε κύπελο. Πες μας κάτι αυτό τελευταίο. Αυτό θα είναι το σχήμα. Ναι. Τι πιστεύεις, για αυτό που λέγαμε και εμείς νωρίτερα, για το παράπονο που εξέφρασε ο Πανόπουλος για την απουσία κόσμου, για το δεν στηρίζει τόσο πολύ η ομάδα. Οι κύριοι λόγοι, ειδικά φέτος που η Ξάνθη πάει τόσο καλά. Μεγάλη κουβέντα, Δημήτρη, αυτή η απουσία του κόσμου. Δηλαδή θεωρώ ότι το πρωί να ξεκινήσουμε να συζητάμε, ούτε το μεσημέρι θα τελειώσουμε. Ναι. Εντάξει, το οικονομικό παίζει ρόλο, είναι ακριβά τα εστήρια. Κοίταξε, Δημήτρη, αν το πάρουμε αναλογικά, θεωρώ ότι η κατάσταση του ελληνικού ποδοσφαίρου είναι ένας βασικός ρόλος. Δηλαδή το ποδόσφαιρο το ελληνικό, με όλα όσα έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, έχει χάσει την εμπιστοσύνη του απέναντι στον κόσμο και απέναντι μάλιστα στον κόσμο μιας επαρχιακής πόλης. 500... Η οποία όμως πρώτη φορά κάνει τέτοια πορεία. Ακριβώς. Να σου πω κάτι, κανείς δεν την περίμενε αυτή την πορεία. Εντάξει. Και με το ξεκίνημα, Και ξέρεις τώρα η πολιτική των εισιτήριων ποια είναι στην Ξάνθη. Ναι. Δηλαδή αν ο κύριος Πανόπουλος λέει ότι έχει στο σκεπτικό του μέσα ότι πρέπει ο κόσμος της Ξάνθης να βοηθάει την ομάδα της πόλης του. Πρέπει δηλαδή να αγοράσει διαρκείας. Αν δεν αγοράσει διαρκείας, μετά υπάρχουν βέβαια και τα μεμονωμένα εισιτήρια. Υπάρχουν και τα μεμονωμένα εισιτήρια, τα οποία λίγο πολύ το να σήμερα με την οικονομική κρίση που υπάρχει, πολύ δύσκολα, δεν είναι όπως παλιά που μας πήγαινε στο γήπεδο. Ηλία, όταν δεν έχεις διαρκείας για το πρωτάθλημα, 25 ευρώ είναι το εισιτήριο. Όταν έχεις... Όχι, για τους μη κατόχους διαρκείας. Για τους μη κατόχους. Για τους μη κατόχους. Για τους μη κατόχους είναι για τα
για τα παιχνίδια με ΠΑΟΚ, με Ολυμπιακό, με Παναθηναϊκό και ΑΕΚ, νομίζω και Ηρακλή, εδώ θα σε γελάσω, δεν υπάρχουν μεμονωμένα εισιτήρια. Μόνο οι κάτοχοι διαρκείας. Στα υπόλοιπα παιχνίδια υπάρχουν μεμονωμένα που τιμώνται γύρω στα 12 ευρώ. Μάλιστα. Είναι ο κόσμος της Ξάνθης έτσι, να σου πω κάτι, άντε δεν πας στην Ξάνθη, δεν πας στην μεγάλη ομάδα, δεν πάει πουθενά. Δηλαδή και το μπάσκετ έχει λίγο κόσμο, οι ομάδες που είναι στο μπάσκετ, ναι. Και η ομάδα του Ορφέα που παίζει στη Γάμα Εθνική δεν έχει και αυτή πάρα πολύ κόσμο. Θεωρώ ότι η οικονομική κρίση, κυρίως στην επαρχία, έχει παίξει το δικό της ρόλο, στην προσέλευση του κόσμου στα γήπεδα. Ναι. Αν δεις, Δημήτρη, πιστεύω, φυσικά το βλέπεις, είστε τόσο έμπειροι, τόσο έμπειροι δημοσιογράφοι, βλέπεις και στα υπόλοιπα παιχνίδια, και στις υπόλοιπες ομάδες. Κέρκυρα, Βέρεια, ακόμη και στη Λάρισα, στα παιχνίδια που δεν είναι ντέρμπι. Ναι. Λίγος ο κόσμος, μικρή προσέλευση. Γι' αυτό κάτι θα πρέπει να γίνει με το ελληνικό ποδόσφαιρο, ώστε να ξαναγίνει μόδα, όπως ήταν το 2004-2005. Η Ξάνθη στα πηγάδια έχει κάνει 2 χρονιές sold out. 2 χρονιές, ναι. Την περίοδο 2004-2005, 2005-2006, θυμάμαι μάλιστα σε μια πρεμιέρα, τότε παίζει Ξάνθη πάλι με τον ΠΑΟΚ, που είχε κερδίσει ένα μηδέν με τον γκολ του Άντζα, ναι, όπου ναι. Τότε ήταν γεμάτο το γήπεδο και μάλιστα ο κ. Σπανόπουλος είχε ευχαριστήσει και τον κόσμο για το sold out, που είχαν εξαφανιστεί όλα τα διαρκείας από την πρεμιέρα ακόμη του πρωταθλήματος. Θεωρώ ότι εκείνα τα χρόνια πέρασαν. Μάλιστα. Και οι παράγοντες πρέπει να φτιάξουν το ποδόσφαιρο, να προσελκύσουν τον κόσμο. Φυσικά. Αυτό νομίζω ότι είναι το μεγάλο μυστικό. Ηλία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά και καλή δουλειά, τα λέμε από κοντά. Να είσαι καλά. Υπάρχει φοβερή ανακοίνωση από τον κύριο Βασιλιάδη. Φοβερή ανακοίνωση. Τι? Που απαγορεύει την οργανωμένη μετακίνηση στο Ξάνθη ΠΑΟΚ του πρωταθλήματος. Απίστευτο. Έχει κι άλλο ωραίο αυτή η ανακοίνωση με το που επιστρέψουμε. Θέμα. Θέμα, ρε φίλε. Απαγόρευση οργανωμένη μετακίνηση των φιλάθλων τη φιλοξενούμενη ομάδα ΠΑΕ ΠΑΟΚ κατά τη διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνα για την 20η αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League αγωνιστική περίοδου. Μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΑΟΚ Ξάνθη ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ο οποίος θα διεξαχθεί την Κυριακή 12 Δευτέρου και ώρα 3. Αποκλειστικό το χειτουργικό. Στο γήπεδο Ξάνθη FC Arena. Αν οποιοδήποτε σκέφτεται να πάει οργανωμένα την Κυριακή στην Ξάνθη. Για να δει παιχνίδι στις 3. Απαγορεύεται στις 3. Αυτό κρατήστε. Αν είναι πάμε παρακάτω. Στις 5 και 4 επιτρέπεται. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του κίνου ΓΑΜΑ, ΔΕΛΤΑ, ΕΠΣΙΛΟΝ. Σίγμα ΤΑΦ, ΖΙΤΑ, ΙΤΑ, πολλές διατάξεις, 2, την υπαρίθμη απόφαση του Πρωθυπουργού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων, το με αρίθμη πρωτόκολλο ΤΑΔΕ της Διεύθυνσης Νομικής Ξάνθης, με το οποίο εισηγείται την έκδοση απόφαση απαγόρευσης οργανωμένης μετακίνησης φιλάθλων του ΠΑΟΚ. Ωραία, για να τελειώνουμε, γιατί με κουράσατε, θα πάμε κανονικά, όπως πηγαίνουμε κάθε φορά. Ωραία. Θα πλουτίσουν οι ταβέρνες τις γύρω περιοχές. Και στην παλιά πόλη της Ξάνθης. Ναι, μην τα λες έτσι. Τι? Αποφασίζει την απαγόρευση οργανωμένης μετακίνησης των φιλάθλων της φιλοξενούμενης ομάδας ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ποτέ δεν κάναμε οργανωμένη στην Ξάνθη. Άντε πηγαίναμε στους 5.000, είχαμε 10 λεωφορεία. Οι άλλοι πηγαίναμε αμάξι. Τι κάνουμε τώρα δηλαδή. Κατά τη διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνα για την 20η αγωνιστική του πρωταθλήματος Super League μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ. Το αμάξι μου μπορώ να το οργανώσω. Ποιοι θα είναι, τι θα γίνει. Τι budget χρειάζεται, αυτά μπορώ. Θεωρείται οργανωμένη μετακίνηση. Ε? Οι θύρες θα ανοίξουν. Οι γνωστές, οι ίδιες, οι σημερινές. Μα μιλάει για οργανωμένη μετακίνηση. Ναι. Δεν είναι οργανωμένη. Αν πάμε με τα αμάξι, έτσι δεν είναι. Σήμερα, το ξέχασε. Σήμερα... Πώς γίνεται αυτό. Νομίζω και βγήκε για σήμερα απόφαση. Δεν έχει για σήμερα απόφαση. Άλλη. Δεν έχει βγει απόφαση σήμερα. Έχω το... Η Ξάνθη άνοιξε επίσημα θύρες, δίνει στήρια επίσημα στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Είναι όλα επίσημα και οργανωμένα και τακτοποιημένα. Να το. Περίμενα σου πω. Για το κύπελλο. Φόρτωσης. Έχω ρουφιάνο που μου στέλνει σε κύκλο. Πάω ξέκι άλλο. Τις παρακολουθεί όλες και μου τις στέλνει. Αλλά πού είναι. Άνοιξε ρε. Ζήστε τα ζώα μαγκά. Θα άνοιξε κάποτε. Αυτό ισχύει
για τον αγώνα πρωταθλήματος. Βλέπουμε τι θα γίνει. Αναφερθήκαμε νωρίτερα στην ανακοίνωση του ΑΣ ΠΑΟΚ, όπου δεν γίνεται αποδεκτή η παρέτηση του κ. Τσαλόπουλου. Ποιος δήλωσε ότι ο ΠΑΟΚ ψήφισε Ολυμπιακό? Σε ποιο άθλημα? Στο βόλεϊ, στη ΝΕΟΠΕ. Τον κύριο Καραμπέτσο. Ο κ. Καραμπέτσο αναδείχθηκε πρόεδρος με τη στήριξη του Ολυμπιακού. Στην ΝΕΟΠΕ, ο ΠΑΟΚ ψήφισε Μαυρομάτι. Αφού εξουσιοδότησε και το Μαυρομάτι να πάει. Στη Λίγκα, εκεί υπάρχει θέμα. Ο ΠΑΟΚ ψήφισε τον Ανατόλο στη Λίγκα. Στην ΝΕΟΠΕ ψήφισε Μαυρομάτι. Είσαι σίγουρος? Ναι, το ψήφισε. Καλά. Λοιπόν, αυτά και με τα τελευταία θέματα. Να το λέω. Απαγόρευση μετακίνηση, οργανωμένη μετακίνηση, φιλάθλων της φιλοξενούμενης ομάδας ΠΑΟΚ κατά τη διεξαγωγή ποδοσφαιρικού αγώνα στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής τέταρτης φάσης του κυπέλου 16-17 μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΑΟΚ Ξάνθη, ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ο οποίος θα διεξαχθεί την 5η-7η ώρα. Εδώ δεν έχουν αποκλειστική ώρα. Έχει καμιά 12 διατάξεις. Το ίδιο πράγμα είναι. Δεν το έλαβε κανείς υπόψη του. Ναι, ναι. Άνοιξε κανονικά η Ξάνθης θύρες για τον ΠΑΟΚ και δίνει και εισιτήρια. Δεν. Λοιπόν, και στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας αλλάζουν τα πράγματα. Ο κύριος Μπαλαφούτης έχασε τις εκλογές που έγιναν χθες. Ο δικός μας κέρδισε. Ο κύριος Δανίλη, νομίζω, που στηρίζεται από την παράταση Γραμμένου, επικράτησε. Και αναφορικά με τις ενώσεις, φυσικά είναι... Πλέον δεν υπάρχει μάχη, δεν υπάρχει ντέρμπι, όπως μπορεί να υπήρχε πριν από κάποιο διάστημα. Ο στόχος μας ο μεγάλος είναι να πάρουμε την Κατερίνη. Εκεί όπου νομάρχες, περιφερειάρχες, πώς τους λένε, δήμαρχοι κτλ. Στηρίζουν Ολυμπιακό, εντάξει. Χρονικά πάντως έπεται ηχείος, νομίζω. Ναι, τώρα υπάρχει ηχείος. Mm. Το κλειδί πλέον εδώ που φτάσαμε, για να μην κατέβουν καν στις εκλογές αυτοί, είναι να τους πάρεις και την Κατερίνη. Να τελειώνει το παραμύθι. Και επαναλαμβάνω, οι περιφερειάρχες και οι δήμαρχοι στην Κατερίνη στηρίζουν Ολυμπιακό. Να τους χαίρεστε. Να τους χαίρεστε εκεί στην Κατερίνη. Μάλιστα. Οι εκλογές που προφανώς θα γίνουν το Μάιο, για εκεί πάει το πράγμα, και θα δούμε τι έπεται στο συγκεκριμένο κομμάτι. Προς το παρόν και παρά το μεγάλο χαμό που γίνεται από το πρωί και στην Τούμπα και σε άλλα καταστήματα της πόλης και εκτός πόλης για εστία του αγώνα ΠΑΟΚ Ξάνθη, προς το παρόν δεν έχουμε ενημέρωση και ανακοίνωση από τον ΠΑΟΚ ότι τελείωσαν οπουδήποτε τα εισιτήρια σε οποιαδήποτε θύρα. Έτσι, μάλλον είναι θέμα χρόνου βέβαια. Να αρχίσουν ανακοινώσεις, τέλος θύρα 7, τέλος θύρα 5, 6, 4 κτλ. Αλλά για όσους ενδιαφέρονται μπορούν να σπεύσουν, να προλάβουν, γιατί είναι μάλλον θέμα ωρών. Βλέπετε όλοι τις εικόνες που υπάρχουν από το πρωί. Από πολύ πρωί πριν ανοίξουν τα εκδοτήρια. Βλέπετε τι γίνεται στην Τούμπα, όπου οι ουρές φτάνουν πολλά μέτρα μακριά από την μπουτίκ και τον ειδικό χώρο με τα εκδοτήρια. Αλλά ακόμα ο ΠΑΟΚ δεν έχει ανακοινώσει οποιοδήποτε sold out για κάποια θύρα. Μάλλον θα ανακοινωθεί τις επόμενες ώρες, αλλά προς το παρόν προλαβαίνετε να το παλέψετε ακόμα για να είστε στο μάτι της άλλης Πέμπτης με τη Σάλκια.
για το ΠΑΟΚ Σάλκε, όπου βεβαίως το Σάββατο η Φόρτσα θα έχει πολύ μεγάλο αφιέρωμα. Εφημερίδα 64 σελίδων για τα πάντα που αφορούν τον ΠΑΟΚ και για τον αγώνα αυτό, αφιέρωμα για τον ΠΑΟΚ στην Ευρώπη. Και φυσικά με εισιτήρια, 15 εισιτήρια για τον αγώνα ΠΑΟΚ Σάλκε και άλλη μία εκδρομή για ένα τυχερό που θα βρεθεί και στη Γερμανία για το Σάλκε ΠΑΟΚ της 22ης Φεβρουαρίου. Και αυτό μαζί με όλα τα άλλα. Είναι πολύ θετικό το ότι και σε αυτό το κομμάτι πολλοί ακολουθούν τις ιδέες της Φόρτσα. Εννοείται. Δε. Απλά εγώ, αυτό που με κάνει να απορώ, ωραία, είναι πώς γίνεται να υπογράφει συμβάσεις η ΠΑΕΠΑΟΚ για άλλα μέσα και να γίνονται δουλειές σε άλλα μέσα. Δηλαδή ώρες σηκώνω τα χέρια ψηλά με τον τρόπο που διαχειρίζεται τέτοια πράγματα η ΠΑΕΠΑΟΚ. Δεύτερη ώρα με Alter Ego, ανδρικά ενδύματα για όλα τα γούστα, γαμπριάτικα κοστούμια μοναδικά. Γενικότερα υπάρχει προϊόντα για πλήρη ανδρική ένδυση, τα πάντα. Στην Ευκαρπία 23 Μαρτίου 12 και Καλαμαριά Πασαλίδη 85. Μαζί μας και ο Ιταλός για μπαταρία, για ό,τι θέλετε και για το σπίτι σας, την δουλειά σας. Χρειάζονται κάποιες μεγάλες μπαταρίες, κάποιες μεγάλες πηγές ενέργειας για να κάνετε δουλειές και βέβαια μπαταρίες για τη μηχανή, για το αυτοκίνητο. Ό,τι ακριβώς θέλετε στον Ιταλό θα απευθυνθείτε στο 2310-545-999. Υπάρχουν τρία καταστήματα σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Όποιο είναι πιο κοντά, σας εξυπηρετεί 24 ώρες το 24ωρο. Νταταλά. Κέντρο διαβίου μάθησης. Κορυφαίο. Γίνε επαγγελματίας. Μπαρίστα. Με ολοκληρωμένη εκπαίδευση στα μυστικά της παραγωγής του καφέ. Γιατί είναι επιστήμη πλέον. Επαγγελματίας bartender. Κάνε σεμινάρια στο σέρβις και όλα αυτά με πιστοποίηση σε λίγες μόνο μέρες. Και άλλα πολλά σεμινάρια στα οικονομικά ή σεμινάρια στην πληροφορική. Εθνικής Αμήνης 14-2310-2229-62 datalabs.edu.gr, η διεύθυνσή μας. Πάμε και σε σύνδεση Newsfeed για να κλείσουμε την εκπομπή. Και τώρα, οι τελευταίες εξελίξεις από το newsfeast.gr. Μια προσφορά από την ΚΑΣ 24 Κουγιουμτζίδης. Λοιπόν, λίγο πριν, έτσι πολύ επίμονα, ζητήθηκε η μεταφορά μιας συγκεκριμένης σύνδεσης, γιατί εντάξει έχει πλάκα, όντως, και δεν το είπαμε και πριν και στην προηγούμενη σύνδεση. Λοιπόν, ο Χρήστος ο Κιός λέει να πει σίγουρα αυτή την είδηση. Και όντως, φιγουράρει και στις ειδήσεις του newsfeast, η δήλωση του Υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης του Τάσου του Πετρόπουλου, ο οποίος, να, πιστεύω ότι θα ικανοποιηθεί πολύ με αυτή τη δήλωση ο Δημήτρης που είναι δίπλα μου, λέει ο Υφυπουργός, όχι μόνο είναι ικανοποιημένος για το νέο σύστημα, αλλά και τη μεγάλη αποδοχή που έχει από τους ελεύθερους επαγγελματίες, ο νέος τρόπος καθορισμού των ασφαλιστικών εισφορών κλπ. Λέει, τον σταματάνε στο δρόμο, επειδή συνηθίζει και περπατάει αυτός. Σε τον ασυλαμά είναι. Ναι, τον σταματάνε στον δρόμο και του λένε σωθήκαμε επιτέλους. Τώρα θα πληρώνουμε τις εισφορές μας γιατί παλιά δεν μπορούσαμε καθώς ήταν πολύ υψηλές. Δηλαδή έπαθε Παπανδρέου ο υφυπουργός. Θυμάστε τότε πολύ γιουργούς Παπανδρέου ότι με πιάνουν και μου λένε πάρε τη σύνταξή μου αν είναι να σωθεί η χώρα. Με σταματάνε, τρεις τον πιάσαν τον ελεύθερο επαγγελματία. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες στον υφυπουργό και του είπανε σωθήκαμε. Αυτά έτσι για να καταλάβετε τι τρελά μας πουλάνε γενικώς και απροσδιορίστως. Αλλά δεν θα περάσει έτσι αυτή η ιστορία. Πιστεύω δηλαδή ότι έχει πάρα πολύ ψωμί και υπάρχουν και πολλές κόντρες στη Βουλή γιατί εκεί έχει φτάσει το θέμα και νομίζω ότι γενικά θα πάρουν πίσω αυτές τις ρυθμίσεις οι άνθρωποι του Υπουργείου Ασφάλισης. Τώρα πριν από λίγο είχαμε ένοπλη ληστεία με Καλάσνικοφ στην Καλαμαριά και προκλήθηκε απίστευτη αναστάτωση εκεί. Το ρεπορτάζ του Newsfeast λέει ότι στόχος των ληστών ήταν μια εταιρεία με κοινόχρηστα. Έγινε ανθρωποκυνηγητό της αστυνομίας, προσπαθούν να εντοπιστούν οι δράστες. Μετά τη μία έγινε αυτό, δηλαδή πριν από σχεδόν μία ώρα.
Και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο κουκουλοφόροι με Καλάσνικοφ μπούκαραν στον χώρο της επιχείρησης και αφού έδεσαν και κλείδωσαν τον υπάλληλο, του αφαίρεσαν άγνωστο μέχρι στιγμής χρηματικό ποσό και στη συνέχεια διέφυγαν, αλλά ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες της αστυνομίας στην γύρω περιοχή. Ήταν οι τελευταίες εξελίξεις από το newsfeast.gr. Μια προσφορά από την GAS24 Κουγιουμτζίδης. Έχεις καφέ, εστιατόριο, χρησιμοποιείς φιάλη υγραερίου στο σπίτι? Τηλεφώνησε στην GAS24 Κουγιουμτζίδης. Φιάλες υγραερίου με την εγγύηση της Petrogas. Θέρμανση εξωτερικών χώρων. Κάλυψη εκδηλώσεων με μανιτάρια θέρμανση. GAS24 Κουγιουμτζίδης. Από τη Γαμβέτα 115 για όλη τη Θεσσαλονίκη. Καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη με επιτόπου παραδόσεις και υπεύθυνο σέρβις με ένα μόνο τηλεφώνημα. Στο 2310 847 700. Γιατί το υγραέριο δεν είναι παιχνίδι. GAS24 Κουγιουμτζίδης. Άμεσα, ποιοτικά, υπεύθυνα στο χώρο του υγραερίου. Λοιπόν, με τις ευχές για χρόνια πολλά στον Άγχελ Κρέσπο, ο οποίος σήμερα συμπληρώνει τα 30 του χρόνια, να κλείσουμε. Γεννημένος 9 Φεβρουαρίου του 87 στην πόλη Λόρα Ντελρίο, 57 χιλιόμετρα μακριά από τη Σεβίλη, όπου βέβαια έπαιξε ποδόσφαιρο στα πρώτα του βήματα. Είναι παίκτης που βγήκε με τα υποδομής της Σεβίλης και μετά άρχισε η πορεία του σε διάφορες ομάδες και στην Ιταλία φυσικά, όπου έκατσε αρκετά. Λοιπόν, γενέθλια ο Κρέσπο. Anytime Κρέσπο, λες? Έτσι αργεί ο Κυλώνης. Ο Κυλώνης τα προσέχει αυτά. Θα το δούμε το βράδυ σε αυτό το παιχνίδι κυπέλου. Θα ακούσει το περιγραφή από τον Λίμπερο, βεβαίως από νωρίς, για ό,τι συμβαίνει στη Ξάνθη. Και μετά το παιχνίδι όλες οι δηλώσεις, το ρεπορτάζ, τα σχόλια. Αυτά από εμάς ακριβώς στις 2. Ημέρα ποδοσφαίρου η σημερινή, ημέρα κυπέλου, νωρίτερα παίζει και Παλτανιά ΣΑΕΚ, το βράδυ Ξάνθη ΠΑΟΚ, τα πιο σημαντικά γεγονότα. Προς το παρόν, καλό μεσημέρι.